Στο Μετρόπολης 95,5 έχουμε και παρέμβαση. Παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12. Ο Κώστας Παπαζαφυρίου επέστρεψε δρυμύτερος για να παρέμβει με το δικό του τρόπο σε όλη την επικαιρότητα. Στο Μετρόπολης 95,5 παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί μόνο στο Μετρόπολης. Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης. Καλημέρα σας. Όταν ήμουν μικρός, όπως και εσείς όλοι όταν είσαστε μικροί, άντρες και γυναίκες, όταν είσαστε αγοράκια και κοριτσάκια, συχνά και πυκνά οι γονείς σας συμβουλεύανε. Έχει υποχρέωση ο γονέας να συμβουλεύει τα παιδιά του. Πολλές φορές οι συμβουλές που δίνουν οι γονές, από τώρα αυτοί μπαίνανε ή μπαίνουνε και από τώρα αυτοί βγαίνανε ή βγαίνουνε. Είναι η ιδιομορφία της παιδικής ηλικίας. Και θυμάμαι ο πατέρας μου έλεγε συχνά, Κώστα, σταμάτανε σε μπενάκης και βγενάκης. Εννοώντας ότι από τον αυτή μπαίνει και στο άλλο, από το άλλο αυτή βγαίνει. Άρα δεν κρατάς τίποτε μες στο μυαλό σου. Δεν αποκλείεται αυτό να αποτελεί ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ελληνικής ράτσας, της ελληνικής φυλής. Πράγμα το οποίο αποδεικνύεται περίτρανα, για να μην πηγαίνουμε στο παρελθόν, από τις πρόσφατες εξελίξεις γύρω από το Μακεδονικό. Όταν εσείς οι Έλληνες φτάσετε στο σημείο να κάνετε πρωθυπουργό τον κύριο Τσίπρα, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό που σας είπα προηγουμένως σχετικά με τον Μπενάκης και τον Βγενάκης είναι η απόλυτη επιβεβαίωση όλων αυτών που λέω τόσα πολλά χρόνια από αυτό το μικρόφωνο. Δεν είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, η Ελλάδα να έχει πρωθυπουργό έναν τύπο σαν τον Αλέξη Τσίπρα. Έναν άνθρωπο που έχει σαν επάγγελμα το πολιτικό ψέμα. Έναν άνθρωπο που γελάει συνέχεια και σε ρίχνει συνέχεια. Έναν άνθρωπο που είναι πολιτικός killer, δηλαδή πολιτικός δολοφόνος. Και βεβαίως έναν άνθρωπο που είναι η κλασική περίπτωση του άφιλου. Μήπως θέλετε να σας αναφέρω μερικά παραδείγματα ονομάτων? Πρώτο και καλύτερο, ο Καμένος. Υπάρχει μεγαλύτερη ευχαριστία σε παγκόσμιο επίπεδο όπου κάποιος ο οποίος έγινε πρωθυπουργός εξαιτίας κάποιου άλλου να τον ρίχνει κατά τέτοιο τρόπο και να δέχεται να εξακολουθεί να συνεργάζεται με στελέχη του κόμματος που τον έκανε πρωθυπουργό? Είναι δυνατόν να δέχεται ο κύριο Τσίπρα σήμερα να έχει σε Υπουργείο την κυρία Κουντουρά
τον κύριο Κόκαλη, τον κύριο Τέρενς Κουίκ. Είναι δυνατόν να δέχεται ο κύριος Πρωθυπουργός για το Σκοπιανό την ψήφο του κυρίου Παπαχριστόπουλου, μία ψήφο η οποία από πολιτικής άποψης θεωρείται προδοτική, διότι το κόμμα των Ανέλ δεν ψήφισε την ιστορία με τις πρέσπες και έρχεται ο Παπαχριστόπουλος και την ψηφίζει? Είναι δυνατόν η κυρία Κουντουρά να εξακολουθεί να είναι υπουργός? Άλλο θέμα αν είναι κατάντια για τη χώρα μας αν ένα πρώην μανεκέν έγινε πρωθυπουργός. Αυτό είναι κατάντια για τη χώρα μας. Αλλά η χώρα μας είναι καταδικασμένη να είναι μονίμως σε μία κατάντια, διότι έχει τεράστια διαφθορά στο DNA της. Τεράστια διαφθορά, κυρίες και κύριοι. Η θετική ψήφος είναι η πραγματικά πατριωτική στάση και το χρωστάμε στην πατρίδα μας και τις επόμενες γενναίες. Εάν και εφόσον έρθει αυτή η συμφωνία στη Βουλή, οι ανεξάρτητοι Έλληνες δεν θα τη στηρίξουμε. Για να δούμε λοιπόν τότε ποιοι θα τη στηρίξουν. Ξανακούστε τώρα αυτό, το οποίο ήταν προγενέστερη δήλωση της κυρίας αυτής, και ακούστε και το άλλο, βάλτε το ανάποδα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι, έφτασα στο σημείο εγώ, ο Κώστας ο Παπαζαφυρίου, να ασχολούμαι με την Κουντουρά. Είναι κατάντια αυτό το πράγμα. Αλλά είμαι υποχρεωμένος να ασχοληθώ για να σας αποδείξω ότι οι ακραίες θέσεις που παίρνω μερικές φορές έχουν απόλυτα ισχυρότατα παραδείγματα. Ακούστε το. Εάν και εφόσον έρθει αυτή η συμφωνία στη Βουλή, οι ανεξάρτητοι Έλληνες δεν θα τη στηρίξουμε. Για να δούμε λοιπόν τότε ποιοι θα τη στηρίξουν. Η θετική ψήφος είναι η πραγματικά πατριωτική στάση και το χρωστάμε στην πατρίδα μας και τις επόμενες γενναίες. Κυρίες και κύριοι, υπάρχει χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αναισθησίας? Υπάρχει χαρακτηριστικότερο παράδειγμα κενότητος, προσωπικότητος σε ένα άτομο? Την ακούσατε την κυρία? Δεν ενοχλείστε που αυτό το άτομο εξακολουθεί να είναι ακόμα υπουργός? Είναι δυνατόν αυτή η κυρία να δουλεύει κατά τέτοιο τρόπο, εφαρμόζοντας αυτό που λέω συνέχεια, ότι το όπλο των πολιτικών είναι η λύθη των λαών? Εδώ όμως δεν ξεχνάμε τίποτα. Άλλωστε, για τι κράτος να μιλάμε? Υπάρχει σήμερα ένα πρωτοσέλιδο σε μια εφημερίδα που λέει έκρηξη στο αντισαγγελία του Αρείου Πάγου κυρίου Γιάννη Αγγελή. Ο Γιάννης Αγγελής είναι αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο οποίος δήλωσε: εγώ δεν πάω φυλακή για την Οβάρτης. Ο κύριος Αγγελής είναι ο τρίτος ανώτερος δικαστικός λειτουργός μετά τη Ράικου και την Παπαγεωργίου, που ζητάει να παραιτηθεί καταγγέλλοντας μεθοδεύσεις για διώξεις πολιτικών προσώπων χωρίς επαρκή στοιχεία. Υπέβαλε μία αναφορά στο πεντασέλιδο πόρισμα προς την εισαγγελία του Αρείου Πάγου, κυρία Δημητρίου, και λέει: εγώ δεν πάω φυλακή για την Οβάρτης. Αυτή είναι η δικαιοσύνη μας? Είναι δυνατόν εν έτη 2019 να μιλάμε για δικαιοσύνη ή για ένα μοντέλο δικαιοσύνης το οποίο είναι πανάρχης λειτουργίας σε μια χώρα η οποία δεν έχει συνταγματικό δικαστήριο, και σε μια χώρα όπου η δικαιοσύνη δεν εκλέγεται μόνη της αλλά διορίζεται? Είναι δυνατόν εγώ, εσείς να έχουμε σήμερα εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, όταν βλέπουμε την ακριβοθόρητη και δυσδιάκριτη εμφανισιακά λόγω του ύψους της κυρία Θάνου να παραιτείται ή να βγαίνει στη σύνταξη από εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και συνεχεία να την παίρνει ο πρωθυπουργός σύμβουλό του και να εγκαθίσταται στο Μέγαρο Μαξίμου? Είναι δυνατόν η κυρία Θάνου μετά από αυτό να παίρνει ανώτερη θέση στο δημόσιο πρόσφατα, υποδεικνυόμενη από το ΣΥΡΙΖΑ και από το Τσίπρα με μισθό 11.000 ευρώ το μήνα, και εγώ να έχω την απέτηση να έχω εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, ή να έχω εμπιστοσύνη στην αστυνομία? Υπάρχει απόλυτη ανυπαρξία, κυρίες και κύριοι, σε όλους τους θεσμούς στην Ελλάδα.
Τι να πω για την αστυνομία. Ότι έκανε 18 συλλήψεις προχθές και χθες στην Κατερίνη, όταν ο κόσμος επιτέθηκε δύο φορές στο σπίτι της βουλευτήνας του ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Σκουφά. 18 συλλήψεις, εκ των οποίων οι 6 ανήλικοι όντες αφέθησαν ελεύθεροι. Ακούσατε ποτέ, Γιάννη μου, να γίνουν 18 συλλήψεις στα Εξάρχεια? Ακούσατε ποτέ να γίνει μισή σύλληψη στα Εξάρχεια? Ακούσατε ποτέ στο σύνολο των οργείων που γίνονται στα Εξάρχεια τα τελευταία χρόνια, σε συνολικό αριθμό, να έχουμε 18 συλλήψεις? Πώς λοιπόν εγώ να χαρακτηρίσω την αστυνομία όταν δράκατα το δοκούν? Επομένως είναι σαφέστατο ότι οι συνιστώσεις του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτές οι οποίες δημιουργούν τα προβλήματα για αποπροσανατολισμό στα Εξάρχεια. Συνιστώσεις οι οποίες ζουν και βασιλεύουν, και θα τις δείτε να ξαναβγαίνουν στην επιφάνεια με το όνομα συνιστώσα τάδε, τάδε και τάδε, όταν αλλάξει η κυβέρνηση και έρθει η καινούργια. Άλλωστε, γιατί κράτος θα μπορούσαμε να μιλάμε και γιατί δικαιοσύνη θα μπορούσαμε να μιλάμε, όταν εμείς οι Έλληνες, πριν από 2.500 χρόνια, όταν είμαστε πραγματικοί Έλληνες και όχι ντεμέκ Έλληνες όπως είμαστε τώρα, είμαστε οι πρώτοι τότε που ανακαλύψαμε το τεκμήριο της αθότητος. Και θέλετε να μάθετε και κάτι? Σήμερα είμαστε η μοναδική χώρα στον κόσμο που δεν εφαρμόζει το τεκμήριο της αθότητος. Για τον απλόστατο λόγο ότι έχουμε γίνει η χώρα του μπορεί. Είμαστε η χώρα του μπορεί. Η χώρα του ίσως, η χώρα του θα δούμε, η χώρα του θα το κάνουμε και δεν κάνουμε απολύτως τίποτε. Η μοναδική χώρα που δεν εφαρμόζουμε πλέον αυτό που ανακαλύψαμε πριν 2.500 χρόνια και λέγεται τεκμήριο αθότητος, δεν εφαρμόζεται εδώ στην Ελλάδα. Κύριοι και κυρίες της ελληνικής δικαιοσύνης. Να πω για τον κύριο Τέρενς Κουίκ που τον κάνανε υφυπουργό εξωτερικών και το μόνο που κάνει να ταξιδεύει ασταμάτητα. Έχει κάνει πάνω από 55 ταξίδια στο εξωτερικό. Για ποιους λόγους? Για ακούστε τι έλεγε ο κύριος αυτός παλαιότερα για το πρόβλημα που απασχολεί όλη την Ελλάδα σήμερα. Βγείτε λοιπόν και πείτε ευθέως, κύριε Τραγάκη, ότι εγώ ως βουλευτής δεν θα ψηφίσω την εκχώρηση στο νόμα της Μακεδονίας. Όχι, να βγείτε να το πείτε. Να συζητήσετε τώρα σοβαρά. Κύριε Τραγάκη, μιλάω πολύ σοβαρά. Μιλάω για τη Μακεδονία. Και όταν μιλάω για τη Μακεδονία, μιλάω σοβαρά, κύριε Τραγάκη. Ξεπουλάμε τη Μακεδονία, ξεπουλάμε το Κυπριακό, ξεπουλάμε τη Θράκη. Θα υπογράψει όλα αυτά τα οποία αφορούν σωστή οικονομία και πάνω απ' όλα σωστή διαχείριση των εθνικών μας θεμάτων. Για μας τα Σκόπια είναι βαντάσκα. Δεν είναι η Μακεδονία της Βόρειας, δεν ξέρω τι. Θέλετε να ξανακολουθήσετε, να ξαναακούσετε αυτό το πολιτικό νούμερο, αυτό το πολιτικό ανακόλουθο, αυτό το πολιτικό ψεύτη που το πήρε ο Καμένος και τον έκανε υπουργό? Ξανακούστε τον. Τσίρκο Παράγκα, Τσίρκο Παράγκα είναι ο κύριος. Ας το τραγούδι, Γιάννη. Μουργέλα. Τσίρκο Παράγκα και Μουργέλα είναι ο κύριος. Από τη φάτσα του φαίνεται. Όλα τα οποία αφορούν σωστή οικονομία και πάνω απ' όλα σωστή διαχείριση των εθνικών μας θεμάτων. Για μας τα Σκόπια είναι βαντάσκα. Δεν είναι η Μακεδονία της Βόρειας, δεν ξέρω τι. Μασχαρά, Γκρέκο, μασχαρά. Ο πρωθυπουργός, δύο φορές βάλτε αυτό να τα ακούσουν, να το βάλουν καλά στο μυαλό τους οι Έλληνες. Δύο φορές. Προχθές ο πρωθυπουργός στη Βουλή είπε το 70% λέει δεν είναι αυτοί οι οποίοι είναι εναντίον της συνθήκης των Σκοπίων. Ναι, του λέω εγώ. Και αυτός λέει τότε έπρεπε να είναι
4 εκατομμύρια αυτοί οι οποίοι είναι στο Σύνταγμα. Ακούστε τι είπε ο πολιτικός Χάχας, που είναι πρωθυπουργός. Ο Χάχας. Παραβάλτονα. Βγείτε λοιπόν και πείτε ευθέως, κύριε Τραγάκη, ότι εγώ ως βουλευτής δεν θα ψηφίσω την εκχώρηση στο όνομα της Μακεδονίας. Όχι, να βγείτε να το πείτε. Να φυριβιέμαι τώρα σοβαρά. Όλα αυτά τα οποία αφορούν σωστή οικονομία και πάνω απ' όλα σωστή διαχείριση των εθνικών μας θεμάτων. Για μας τα Σκόπια είναι βαρνάσκα. Δεν είναι η Μακεδονία της Βόρειας, δεν ξέρω τι. Γκρέκο μασκαρά, μασκαρά, γκρέκο μασκαρά. Γκρέκο μασκαρά στην κυριολεξία. Αυτός είναι ο Έλληνας. Ένας μασκαράς. Και όποιος ενοχλείται αυτά που λέω, να μην πω που τον έχω γραμμένο. Βάλε τον Παπαχριστόπουλο, το έτερο πολιτικό καρναβάλι. Μάτσο, αμάκα. Ένα μάτσο είμαστε. Σκάρτο. Μία αμάκα είμαστε. Πολιτζία. Ένα σκάρτο συνοθήλευμα είμαστε. Που αφήσαμε τον Μπουρδελιστάν στα βόρεια σύνερά μας. Το πολυπληθυσμιακό μόρφωμα να μας κερδίσει κατά κράτος. Μασκαρά, γκρέκο μασκαρά. Μασκαρά, γκρέκο μασκαρά. Μασκαρά. Γελάνε στην Ευρώπη, σας το λέω ευθέως. Είναι άραγε απειλή για την Ελλάδα η Φιρόμ. Γελάνε όσοι το ακούνε. Μια χώρα που σας είπε ο Κοτζιάς, το 1% σχεδόν δεν έχει στρατό και το 7% του ΑΕΠ των Ελλήνων. Τελειώνω γιατί δεν θέλω να βάλω χρόνο, πολλά είχα να πω. Το διαμελισμό της το θέλουν για τη Μεγάλη Αλβανία και τη Μεγάλη Τουρκία. Η γνώμη μου είναι ότι και να μην υπήρχε η Φιρόμ, θα έπρεπε να την εφεύρουμε. Μόνο καλό έχει να προσφέρει στη χώρα και αυτή η κυβέρνηση που έχει απορρίψει την αποδοχή, την επιλογή της Αδράνειας. Μασκαρά, μασκαρά, γκρέκο μασκαρά. Μασκαρά, γκρέκο μασκαρά. Ακούστε κυρίες και κύριοι και έναν κλασικό κομμουνιστή. Έναν επικίνδυνο πολιτικό άνθρωπο που βρίσκεται στο κοινοβούλιο. Ένα περίεργο τύπο εμφανισιακός και από απόψεις ικανοτήτων, ο οποίος ήταν υπουργός παιδείας, τι λέει για τη Μακεδονία. Η Μακεδονία δεν είναι μία και ελληνική. Η ελληνική Μακεδονία είναι ελληνική. Υπάρχουν πολλές Μακεδονίες, Μακεδονίες των άλλων, που ρητά καθορίζονται στη σύμβαση του Βουκουρεστίου, συνθήκη του Βουκουρεστίου, με την υπογραφή τη δική μας, την ελληνική. Όταν λοιπόν ακούμε την Ιαχή, η Μακεδονία είναι μία και ελληνική, αυτή εκλαμβάνεται ως αλυτρωτισμός. Σοφό το τραγούδι αυτό. Ακούστε το. Φράγκο, ρεζέρβα, φαλιμέντο. Και όσοι φύγονται, τους έχω γραμμένους ξέρετε πού. Γιατί παρατράβηξε το κορδόνι. Παρατράβηξε το κορδόνι και δεν πάει άλλο. Μασκαρά, γκρέκο μασκαρά. Η ελληνική Μακεδονία είναι ελληνική. Και η ίμιση πιο συγκεκριμένη έγινε ελληνική. Γιατί πληθυσμιακά η Μακεδονία μέχρι το 1912, 13 και 21, 22 που ήρθαν οι πρόσφυγες δεν είχε πλειοψηφία ελληνική. Πάμε μόνο σε ορισμένες ζώνες στο νότο. Έγινε λοιπόν ελληνική μέσα από τις ανταλλαγές, μέσα από τις δύσκολες περιπέτειες που ζήσαμε ως έθνος και εμείς αλλά και άλλα έθνη. Ακούστε τι λέει ο πολιτικός Βλάκας. Ενώ γνωρίζαμε το 12 που απελευθερωθήκαμε είμαστε κάτω από τουρκική δουλεία. Οι πληθυσμιακές σχέσεις δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δεν τρέπεσε λίγο. Προδότη αν θέλει να λες ότι οι πληθυσμιακές αναλογίες στην εποχή εκείνη δεν έχουν σχέση με τη σημερινή πραγματικότητα, με αποτέλεσμα δεν ήταν η Μακεδονία ελληνική τότε. Πολιτική βλάκα. Μασκαρά.
την άλλη μεριά, όχι ότι περιμέναμε κάτι περισσότερο από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, από τον κύριο Φαυλόπουλο, να με συγχωρείτε, Παυλόπουλο ήθελα να πω. Κανένας από εμάς δεν περίμενε να δείξει πολιτική γενναιότητα ο κύριος πρόεδρος Δημοκρατίας, είτε παρετούμενος είτε αρνούμενος, να υπογράψει την επέσχυτη τη συμφωνία των Πρεσπών. Όπως ήταν αναμενόμενο, συνεμορφώθη αμέσως προς τις υποδείξεις του αφεντικού του Τσίπρα και υπέγραψε τη συμφωνία των Πρεσπών αμελητή. Ως εκ τούτου, ο κύριος Παυλόπουλος είναι συνεργός και άρα αποδέχεται το περιεχόμενο της συμφωνίας. Όποιος διαφωνεί, δεν υπογράφει. Ενέκρινε όλες τις μεθοδεύσεις του Τσίπρα. Μεθοδεύσεις οι οποίες είχαν σαν σκοπό τον σχηματισμό μιας παρδαλής, μιας συγκυριακής, μιας προδοτικής πλειοψηφίας, κύριε Παυλόπουλε. Αυτός ο οποίος θεωρείται ο ρυθμιστής του πολιτεύματος περιφρόνησε, σε παραλαμβάνω, ρυθμιστή του πολιτεύματος, Παυλόπουλε, τη βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού, βούληση η οποία όλοι ξέρετε ότι αποτελεί το θεμέλιο του πολιτεύματός μας. Λυπούμε που είσαι δημιούργημα του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Λυπούμε που υπήρξε συνεργάτης του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Για μια καρέκλα που σου έδωσε ο κομμουνιστής Τσίπρας, δεν στεβάστηκες ούτε αυτή τη συνεργασία με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Θα μείνεις, Παυλόπουλε, στην ιστορία ως ο πρόεδρος με την υπογραφή του οποίου το όνομα της Μακεδονίας εκχωρείται στα Σκόπια. Θέλω να ελπίζω ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα διανοηθεί καν να προτείνει την ανανέωση της αποτυχημένης θετίας σου. Πάντως έχετε παράπονο. Όλα τέλεια. Και σήμερα πέρασε ο μετεωρίτης, αλλά δεν ακούσε. Έχει γιακάδα, έχει ωραία μέρα. Θέλω να σας ανακοινώσω ότι από αυτή τη στιγμή υπάρχει κυβέρνηση στη χώρα. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες δίνουμε ψήφο εμπιστοσύνης στον Πρωθυπουργό, κύριο Αλέξη Τσίπρα. Ο στόχος είναι ενωμένοι οι Έλληνες να προχωρήσουμε σε μια καινούρια μέρα. Με σεβασμό στην εθνική κυριαρχία της χώρας. Ο Πάνος ο Καμένος Κολοτούμπας δεν είναι και παντελόνια φοράει. Κύριε Πάνο Καμένο, ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω. Τι σκεφτόσουνε όταν επιφάσεις να δώσεις τη στήριξή σου στον Τσίπρα και τον κάνεις πρωθυπουργό. Δεν μπορώ να καταλάβω τι ήταν αυτά ακριβώς τα πλεονεκτήματα, τα προσόντα, οι ικανότητες που βρήκε στον Τσίπρα. Τι είναι ο Τσίπρας? Ένα απόλυτο μηδέν. Αλλά λάβουμε υπόψη μας ότι η πλειοψηφία του πολιτικού συστήματος κινείται γύρω από το μηδέν. Τι γνωρίζει ο Τσίπρας? Να διαπραγματεύεται? Να αποφασίζει? Να έχει ρητορική δυνότητα για να πείθει το συνομιλητή του? Μήπως έλκυσαν άντρας και δεν το ήξερα? Μήπως έλκει σαν προσωπικότητα και δεν το έχω αντιληφθεί? Εδώ δίπλα στον Ερντογκάν κάθισε και τάχασε. Συνέχεια ξερογλυφότανε. Δίπλα στον Τραμπ κάθισε και δεν μπορούσε να αρθρώσει λέξη. Αυτόν τον άνθρωπο απεφάσισε να το κάνεις πρωθυπουργό, κύριε Καμένε, και όταν αντελήφθεις τι τραγικό λάθος έκανες, απεφάσισες να φύγεις. Αλλά πλέον είναι αργά, διότι βρέθηκαν άλλοι μειοδότες για να το στηρίξουν και να του δώσουν τους 153 ψήφους που χρειαζόταν προχθές. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχεία θα σας διαβάσω το tweet που έστειλε ο κύριος Καμένος στο Παυλόπουλο, το οποίο αρχίζει με τον τίτλο «Κρίμα, κύριε Πρόεδρε».
ότι ακόμα δεν έχει γίνει το παραμικρό, όσο γνωρίζουμε τουλάχιστον, να διερευνηθούν σοβαρότατες καταγγελίες του κύριου Πάνου Καμένου σε υπουργικό συμβούλιο ότι έχει δωροδοκηθεί η κυβέρνηση ή στελέχη τέλος πάντων προκειμένου να κλείσει τη συμφωνία. Κύριε Θεοφλέκτη, ισχύει ή δεν ισχύει? Δεν ισχύει, για όνομα του Θεού. Και δεν, δεν είναι δυνατόν. Πού το ξέρετε? Αν είναι να ερευνήσουμε. Δεν σοβαρή την καταγγελία. Αν είναι να ερευνήσουμε. Όχι, δεν τη θεωρώ. Δεν τη θεωρεί σοβαρή. Ότι. Κυρίες και κύριοι, πρέπει να γνωρίζετε ότι ένας από τους σφοδρότερους πολέμιους του deal, της συμφωνίας δηλαδή, του Τσίπρα με τον Ζάεφ, είναι και ο πρόεδρος των Σκοπίων, ο κύριος Ιβανόφ. Και όπως πρέπει να γνωρίζετε επίσης, έχει αρνηθεί να υπογράψει αυτά για τα οποία ασχολούμαι τις τελευταίες μέρες. Ένα πράγμα που προκάλεσε μεγάλη πολιτική κρίση στην γειτονική, στο γειτονικό μόρφωμα που λέγεται Σκόπια. Κυκλοφόρησε ένα tweet χθες το βράδυ, το οποίο γράφει χαρακτηριστικά από τον κύριο Καμένο: για πρώτη φορά αρχηγός κράτους δέχεται να υπογράψει διμερή συμφωνία που ο ομόλογός του έχει αρνηθεί να υπογράψει και να νομιμοποιήσει. Κρίμα, κύριε Πρόεδρε, το περίμενα. Το tweet αυτό απευθύνεται στον κύριο Πρόεδρος Δημοκρατίας, τον κύριο Παυλόπουλο, ο οποίος παρά το γεγονός, για να το επαναλάβω μπας και δεν το κατάλαβαν ορισμένοι, ότι ο ομόλογος του Ιβανόφ έχει αρνηθεί να υπογράψει και να νομιμοποιήσει στα Σκόπια τη συμφωνία αυτή, ο κύριος Παυλόπουλος έτρεξε άρον άρον επαναλαμβάνω, πιεζόμενος από το αφεντικό του που λέγεται Τσίπρας, μπράβο Τσίπρα, ωραία πολιτικά δουλάκια έχεις αποκτήσει, και υπέγραψε τη συμφωνία. Too hard to die. Λοιπόν, είμαστε πολύ σκληροί για να πεθάνουμε. Επειδή κυρίες και κύριοι, λόγω κατασκευής, λόγω αγωγής και λόγω μόρφωσης έχω μάθει να θεωρώ χαμένες μάχες μόνο εκείνες που εγκαταλείπω, και εγώ δεν εγκαταλείπω τις μάχες μου, θα ήθελα να μου επιτρέψετε να διαφωνήσω με τρεις κοινοβουλευτικές μάχες που θα μπορούσε να δώσει η Νέα Δημοκρατία για την επέσχετη συμφωνία των Πρεσπών. Αυτά που θα πω να τα ακούσει καλά ο κύριος Τζιτζικώστας. Διότι η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας σε μένα προσωπικά όχι μόνο δεν με ικανοποιεί, αλλά με αφήνει στην κυριολεξία να διάφορο. Για ποιο λόγο, κυρίες και κύριοι, η αντιπολίτευση επέλεξε να μην δώσει αυτές τις τρεις μάχες, με αποτέλεσμα να δώσει το δικαίωμα στην παρδαλή κυβέρνηση με μια παρδαλή και προδοτική πλειοψηφία που δημιούργησε συγκυριακά στη Βουλή με 153 ψήφους να πουλήσει με προδοτικά πολιτικό τρόπο τη Μακεδονία στις επιθυμίες του Σόρος και της παρέας του? Για ποιο λόγο η Νέα Δημοκρατία δεν έκανε πρόταση αντισυνταγματικότητος με επίκληση του άρθρου 28 του Συντάγματος, όταν ο κορυφαίος εν ζωή Έλληνας συνταγματολόγος της χώρας, ο κύριος Κασιμάτης, έδινε τα όπλα για να γίνει αυτό το πράγμα? Και τότε ας έβγαιναν οι 153 νάνοι να ψηφίσουν το αντίθετο. Μπορούσε λοιπόν να γίνει επίκληση στο άρθρο 28. Γιατί δεν το έκανες, κύριε Μητσοτάκη? Μήπως δεν ήθελες να πάρεις την καυτή πατάτα στα χέρια σου? Για ποιο λόγο, κύριε Μητσοτάκη, δεν υπέβαλες πρόταση μορφής? Ξέρω εγώ προσωπικά ότι η κυβέρνηση με την παρδαλή συγκυριακή πλειοψηφία της πήρε ψήφο εμπιστοσύνης πριν λίγες μέρες. Τι νόημα είχε μια πρόταση μορφής, θα μου πείτε? Ή θα σκέφτηκε ο άπειρος και μέτριος πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης? Είχε και παραείχε, λέω εγώ, γιατί θα έστελνε ένα καθαρό μήνυμα στην κοινωνία, ένα μήνυμα το οποίο θα το έπαιρνε το 70 με 80% το οποίο αγωνίζεται εναντίον της συμφωνίας,
Ένα μήνυμα το οποίο θα είχε μια μεγάλη ουσιαστικότητα. Και από εκεί και πέρα, ποσός ενδιέφερε τον οποιοδήποτε, αν έτρεχαν οι 153 πρόθυμοι να στηρίξουν την ετοιμόρροπη κυβέρνηση των κέντρο αριστερό κομμουνιστών που μας κυβερνάνε σήμερα. Το τρίτο το οποίο θα μπορούσε να κάνει ο κύριος Μητσοτάκης ήταν πρόταση για δημοψήφισμα. Το ελληνικό σύνταγμα παρέχει τη δυνατότητα σε 120 βουλευτές να καταθέσουν πρόταση για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος. Ξέρω πολύ καλά και καλύτερα από όλους αυτούς μας κυβερνούν, διότι είναι λεπτομέρειες δίποδες οι περισσότεροι από αυτούς, σας το λέω εγώ. Δεν δουλέψανε ποτέ τους, μάθαν 5 γράμματα και έχουν την εντύπωση ότι όποιος έμαθε γράμματα έχει και εμπειρία διακυβέρνησης. Αυτό είναι το τεράστιο λάθος που γίνεται στην Ελλάδα. Όλοι οι άπειροι, όλοι οι τεμπέληδες, όλοι οι άνεργοι ασχολούνται με την πολιτική. Γι' αυτό η χώρα μας έχει τα χάλια της από τότε που δημιουργήθηκε μετά την Επανάσταση του 1821. Άντε να δούμε να την φτιάξουμε την Ελλάδα. Εσύ τι λες, εσύ τι λες, εσύ τι λες, εσύ τι λες. Ξέρω πολύ καλά ότι για να γίνει δημοψήφισμα η πρόταση πρέπει να εγκριθεί από 180 βουλευτές. Και τι έγινε? Τι πειράζει? Θα μας έλεγαν δια της ψήφους τους ότι φοβούνται την κρίση του ελληνικού λαού. Μερικές φορές, κυρίες και κύριοι, μερικές φορές, αγαπητοί φίλοι της Νέας Δημοκρατίας, που με τις βλακίες που κάνατε θα καταποντιστείτε στις εκλογές. Μπορεί να γίνετε πρώτο κόμμα, αλλά δεν θα πάρετε τα ποσοστά που θα μπορούσατε να πάρετε συντρίβοντας τον Τσίπρα. Μερικές φορές δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία το αποτέλεσμα της μάχης. Μερικές φορές έχει σημασία τι μηνύματα στέλνεις όταν δίνεις ορισμένες μάχες, διότι όταν δίνεις μάχες δείχνεις ότι έχεις αποφασιστικότητα, την οποία πρέπει οπωσδήποτε χάσεις κερδίσεις να την επιδεικνύεις στον ελληνικό λαό. Αυτή η ιστορία η οποία, κυρίες και κύριοι, έλαβε χώρα προχθές στο Ελληνικό Κοινοβούλιο δεν θα ξεχαστεί ούτε σε 110 χρόνια. Θα ήθελα να σας πω ορισμένες σκέψεις μου γύρω από τα συλλαλητήρια. Όλοι γνωρίζουμε ότι με τα συλλαλητήρια δεν γίνεται εξωτερική πολιτική. Γνωρίζουμε όμως όλοι οι οποίοι έχουμε σκέψη και λειτουργούν τα εγκέφαλο ότι τα συλλαλητήρια είναι αυτά τα οποία μαζί με την πίεση μέσω αυτών που ασκεί η κοινή γνώμη μπορούν να διευκολύνουν μια σοβαρή κυβέρνηση για να ασκήσει μια υπεύθυνη και πατριωτική εξωτερική πολιτική. Να στείλω ένα μήνυμα σε όλα τα κόμματα της Βουλής και να τους πω ότι αμφιβάλλω αν μπορούν να συγκεντρώσουν έστω το 10% από αυτούς που μαζεύτηκαν προχθές στο Σύνταγμα για να διαδηλώσουν υπέρ της μη υπογραφής της προδοτικής συμφωνίας των Σκοπίων. Απ' την άλλη μεριά, η κυβέρνηση έφαγε ισχυρές φαλιάρες από την κοινωνία, διότι έδειξε έναν ιδιαίτερα βάναυσο τρόπο όταν επιχείρησε να διαλύσει με βρωμερούς και ύπουλους τρόπους τα συλλαλητήρια, ένα πράγμα που αποδεικνύει ότι η σημερινή κυβέρνηση είναι απόλυτα αποκομμένη από το μεγαλύτερο ποσοστό της ελληνικής κοινωνίας. Μια κυβέρνηση η οποία επίσης δείχνει ότι έχει απόλυτη ανηθικότητα στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τα συλλαλητήρια. Πρώτη φορά αριστερά. Όλοι ξέρετε ότι ο πατριωτισμός είναι κάτι το οποίο ουδέποτε κατέληψε η πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Γι' αυτό, αγαπητέ Τσίπρα, πολύ ασυντόμως θα έρθει η ώρα να πληρώσεις τα εθνικά σου αμαρτήματα, τα εθνικά σου πολιτικά εγκλήματα και τις εθνικές σου πολιτικές προδοσίες. Πολύ σύντομα θα διαπιστώσεις ότι ο ελληνικός λαός δεν προσπέρασε αδιάφορα αυτό το οποίο
έκανε στροφές με τους 153 στο ελληνικό κοινοβούλιο. Απ' την άλλη πλευρά πρέπει να πω ότι είναι τραγικό λάθος να επιχειρούν να χαρίσουν. Αυτό προσπάθησε να κάνει ο Τσίπρας. Όσους διαμαρτύρονται για τη συμφωνία των Πρεσπών σε εθνικιστικούς κύκλους και στη Χρυσή Αυγή. Πολύ δε περισσότερο να τους χαρακτηρίζουν γραφικούς. Δηλαδή για τον Τσίπρα και την παρέα του, όλοι αυτοί που ήταν στα συναλλητήρια ήταν γραφικοί. Ας ψάξουν να δουν λοιπόν ποιοι χόρευαν στο Σύνταγμα το βράδυ του δημοψηφίσματος και ας ψάξουν να βρουν ποιοι δίκαζαν στις παρακάτω πλατείες. Για σε τελευταία ανάλυση, το μόνο που κάνετε είναι να κάνετε δωρεάν στην Χρυσή Αυγή. Δωρεάν διαφήμιση της κάνετε και όταν έρθει η ώρα θα χτυπάτε το κεφάλι σας, αποδεικνύοντας ότι όλα όσα είπα προηγουμένως για τους ασχολούμενους με την πολιτική επιβεβαιώνονται με την τετραγωνική ρίζα της βλακείας να επιβεβαιώνει με μεγαλύτερο τρόπο αυτά που σας είπα προηγουμένως. Καθίστε κάτω, τώρα θα τα ακούσετε. Τώρα μιλάει ο πρωθυπουργός της χώρας και έχετε την υποχρέωση να ακούσετε με προσοχή. Καθίστε κάτω, τώρα θα τα ακούσετε. Τώρα μιλάει ο πρωθυπουργός της χώρας και έχετε την υποχρέωση να ακούσετε με προσοχή. Η συμφωνία των Πρεσπών, κυρίες και κύριοι, είναι κάτι που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Όπως δεν θα ξεχάσουμε και αυτούς οι οποίοι απεφάσισαν για να δημιουργηθεί αυτή η εθνοπροδοσία. Μία αφετηρία που ξεκίνησε 17 Ιουνίου του 2018 ήταν στις ψαράδες των Πρεσπών. Σε χρόνο μηδέν ήρθε η ώρα και ψηφίστηκε αυτό το πράγμα. Σε χρόνο μηδέν. Κανένας δεν ξεχνά τίποτε και κανείς δεν ξεχνιέται. Να το έχετε υπόψη σας αυτό το πράγμα. Σε κάθε περίπτωση, όλοι όσοι αγωνίστηκαν σε αυτόν τον καλό αγώνα υπέρ της πατρίδος θα συνεχίσουν να αγωνίζονται μέχρι τέλους. Τώρα, με μεγαλύτερο πείσμα έχω την εντύπωση. Θα εντείνουμε στις προσπάθειές μας, να είστε σίγουροι, για την ανατροπή των πολιτικών θέσεων που μας οδήγησαν σε μια εθνική ήττα. Στη συνείδηση των Ελλήνων, η Μακεδονία θα είναι πάντα μία και ελληνική. Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Όσο για τους προδότες, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η φράση που έχει γραφεί και παλαιότερα σε κάποιον τοίχο στην Κύπρο ισχύει και για αυτούς. Η φράση που είχε γραφτεί σε ένα τοίχο στην Κύπρο έγραφε «Κανένας δεν ξεχνά, τίποτε δεν ξεχνιέται». Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ ούτε εσάς ούτε την προδοσία σας. Καλημέρα κυρία Χλιαρά. Καλή σας ημέρα κύριε Παπαζαφυρίου. Τι μου κάνετε. Τι κάνετε. Η κυρία Χλιαρά είναι αντιπρόεδρος στην Παπαμακεδονική Ένωση Ελλάδος-Αυστραλίας. Και υπήρξε ένα πρόβλημα με ένα έγγραφο το οποίο παρουσιάσατε προχθές στα Δελτία Ειδήσεων. Και θέλω λίγο να ενημερώσουμε τον κόσμο. Έχουμε 10 λεφτάκια και είναι υπεραρκετά για να δώσω στον κόσμο να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει ακόμα και με αυτούς οι οποίοι ντεμεκ τι έγινε. Ξαναπάρτηρε το κολοτηλέφωνο και τις κινητές τηλεφωνίες. Βάλε μουσική. Y de provisa el viento rápida me debo y me hizo volar al cielo infinito. Είναι δυνατόν κυρίες και κύριοι να είναι χώρα αυτή όταν δεν έχει κινητή τηλεφωνία? Είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα? Αντί να κοιτάξουμε να εξυγχρονιστούμε, αντί να κοιτάξουμε να οργανωθούμε, αντί να κοιτάξουμε να αναπτυχθούμε τεχνολογικά, στο μόνο που είμαστε ικανοί είναι να προδίδουμε την πατρίδα μας. Συνεχίζουμε κυρία Κλιαρά, κινητή τηλεφωνία. Για πέστε μου λίγο τι ακριβώς γίνεται. Και μάλιστα είχατε αντιδράσεις από ανθρώπους οι οποίοι κόπτονται για το μακεδονικό, αλλά από ό,τι αντιλαμβάνομαι εκμεταλλεύονται το μακεδονικό για προσωπικούς λόγους. Λοιπόν, αυτό είναι το λυπηρό της όλης της ιστορίας. Κοιτάξτε, να τα πάρουμε τα πράγματα την αρχή. Στην πρόεδρος της ενώσεώς μας, όπως γνωρίζετε, είναι ο κ. Χρυσανθόπουλος, ο οποίος είναι βαθύς γνώστης ως σλαβολόγος ιστορικός του θέματος.
Εντοπίσαμε λοιπόν τη συμφωνία των Πρεσπών, παραφιάζει την συνθήκη του Βουκουρεστή του 1913, κάτι πάρα πολύ σημαντικό και επικίνδυνο, για να μην γίνονται γιατί οι παραβιάσεις θα οδηγήσουν σε αναθωρίες και παραβιάσεις άλλων διεθνών ειδικών. Ναι. Με τον εξαιρετικό και έγκριτο νομικό μας, τον επικεφαλής του νομικού μας συνέδριου, τον κύριο Νησίδα, έκανε η Ένωση προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Για να προλάβουμε ό,τι προλαβαίνουμε, γιατί δεν υπήρχε δικαστήριο αντίστοιχο εδώ στην Ελλάδα να εκδικάσει αυτό το θέμα. Ναι. Γιατί κάποιοι είχαν φύγει στο ΣΤΕ και βλέπετε το Συμβούλιο Επικρατείας δεν είχε αρμοδιότητα. Ναι. Τώρα το ΣΤΕ θα έχει αρμοδιότητα, γιατί έγινε νόμος του κράτους. Το έκανε αυτή την κίνηση, αλλά εγώ πάλι ως μάνα, ως Ελληνίδα, δεν μπορούσα να δεχθώ να μην κάνω κάτι. Ο παππούς μου, ο καπετάν Τρομάρος, ο πατέρας μου, έχει είπε πολεμικό σταυρό άρφα. Μιλήστε, κάνω και μιλήστε επί του θέματος, αφήστε τον παππού ναι. σας για να καταλάβει όχι, ο κόσμος. Να μισό λεπτό. Ναι. Να καταλάβει ο κόσμος επακριβώς. Ηρεμήστε, ξέρω ότι είστε εκνευρισμένοι. Ξέρω ότι είστε, πολύ, το γνωρίζω. Ηρεμήστε για να καταλάβει ο κόσμος τι ακριβώς έγινε με αυτό το έγγραφο. Προσπάθησα λοιπόν για να μην κρυφτώ πίσω από την ανωνυμία μιας ενώσεως να κάνω και εγώ τον προσωπικό μου αγώνα ως απλός πολίτης. Και προσέφηκα και εγώ στο αντίστοιχο δικαστήριο ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δικαιώθηκα και κέρδισε τα ανθρώπινα δικαιώματα του αυτοπροσδιορισμού. Γιατί κύριε Παπαζαφυρίου, με την συμφωνία των Πρεσπών, οι Έλληνες, οι πραγματικοί Μακεδόνες, χάνουν το δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού τους διεθνώς. Πλέον οι Μακεδόνες είναι οι Σκοπιανοί. Σωστό, έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό το απλό πράγμα, την απλή νίκη, την μικρή, τη μεγάλη. Και μάλιστα, αν έχετε παρατηρήσει στο έγγραφο, το οποίο έγινε η συμφωνία, η Μακεδονία, η δικιά μας εδώ, χαρακτηρίζεται σαν μια περιοχή του βορείου χώρου της Ελλάδος. Δεν την αποκαλούν Μακεδονία. Σωστά. Και δεν μπορούμε να επικαλεστούμε τι κάνανε. Τώρα μπήκε επίσημη υπογραφή της πατρίδας μας, της ελληνικής κυβέρνησης. Δεν είναι κάτι που δεν ίσχυε. Ήταν κάτι που το είχαμε αφήσει ή κάναμε μια μερική παραβίαση μια συνθήκη. Εδώ τώρα έγινε επίσημη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τι πιο ωραίο, τι πιο ουσιαστικό αυτό που έκανα όταν έβαλα το πρόσωπό μου μπροστά, έβαλα την υπογραφή μου. Έχω ένα παιδί άνεργο και όμως έκανα τα έξοδα και έκανα αυτή την νίκη. Και αντί να κάποιοι να το χειροκροτήσουν, αρχίσανε. Γιατί το έκανα. Το έκανα για προβολή. Δεν υπάρχει οτιδήποτε άλλο ότι ήταν ανούσιο. Και λυπάμαι πραγματικά. Και αυτό το έκαναν κάποιοι οι οποίοι τάχα αγωνιζόντουσαν για τη Μακεδονία. Αν είχαν το θάρρος, ας βάζαν το πρόσωπό τους μπροστά και τώρα τους προκαλώ να κάνουν αυτή την κίνηση. Γιατί ενοχλήθηκαν από αυτή την ενέργεια σας. Δικό τους θέμα, δεν μπορώ να το δω, δεν πραγματικά κύριε... Σας είπανε να το αναρτήσετε στο διαδίκτυο. Ναι. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να αναρτήσετε. Είναι μαϊμού και να το αναρτήσουμε. Γιατί να το αναρτήσετε. Δεν ξέρω και ούτε με ενδιαφέρει γιατί δεν ξέρω τι ήθελα να κάνω και τι ήθελα να χρησιμοποιήσω. Τελικά ποιες είναι οι επόμενες ενέργειες που θα κάνετε με αυτό το πράγμα. Τις επόμενες ενέργειες θα ήθελα να τις, δεν θα τις πούμε δημοσίως, αυτά θα τα κάνει ο κύριος Νησίριος και θα γίνει επίσημη ανακοίνωση. Εγώ το μόνο πραγματικά μέσα από το ραδιόφωνο σας παρακαλώ. Ομαδικές προσφυγές στα ανθρώπινα δικαιώματα για να ξεκινήσει να εργαλοποιηθεί αυτή η δική μου προσπάθεια και η προσπάθεια της ενώσεως. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να κινηθούμε. Εγώ να συνεχίσετε. Εγώ μέχρι εκεί μένω. Πραγματικά στεναχωρέθηκα με την έννοια γιατί είχα την ίδια αντιμετώπιση τότε στο συλλαλητήριο της Αθήνας και βλέπω τα προκάμια συνεχίζουν. Όμως δεν θα ολυγήσουμε. Προχωράμε. Σας ευχαριστώ που δίνετε το βήμα. Προσπαθήστε όλοι οι συλλογικότητες που ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν θα έχουμε το δικαίωμα να λεγόμαστε Μακεδόνες. Ήδη ο κύριος Κοζιά στη Βουλή είπε η συνθήκη του Βουκουρεστή είναι ένα γεγονός, ένα απλό. Ήδη ο βουλευτής του Δωδεκανήσου μίλησε ότι θέλει μια αντίστοιχη συμφωνία στις πρέσβες για να ψαρεύουν άνετα οι ψαράδες. Δηλαδή παραβίαση της συνθήκης Λοζάνης. Άρα πάμε και στην παραβίαση του πρωτοκόλλου της Κέρκυρας που αφορά τη Βόρεια Ήπειρο. Θα πάμε και στη Θράκη. Ξεκινά ο διαμελισμός της Ελλάδας. Πρέπει να το καταλάβουμε. Να κοιτάξτε να δείτε η Μακεδονία. Είναι το α και το ω του διαμελισμού, διότι αν έχουμε πρόβλημα με τη Μακεδονία, αυτομάτως η Θράκη χάνεται. Εδώ πέρα θέλουν να κάνουν τη δημοκρατία. Έχω πληροφορίες ότι σκέφτονται να κάνουν τη δημοκρατία της Ροδόπης, που θα περιλαμβάνει δυτική ανατολική Θράκη και το βόρειο κομμάτι της Θράκης που είναι στη Βουλγαρία. Υπάρχουν, γιατί σήμερα η Αμερική θέλει μικρά κράτη για να τα ελέγχει. Αυτό κάνει στα Βαλκάνια. Και ξέρετε, όλα ξεκινάνε από τα μικρά, τα ασήμαντα. Θα σας πω για τη Θράκη.
πέρσι στην έκθεση, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, γινόταν μια εκδήλωση που αφορούσε πανεπιστήμια. Ήταν και το University Thrakia. Ήταν λοιπόν 4 πανεπιστήμια της Αδριανοπόλεως που βρισκόταν μέσα στην Διεθνή Έκθεση και ονομαζόντουσαν University Thrakia. Με τα οποία αυτά τα πανεπιστήμια είχε συνεργασία και το Αριστοτέλειο. Και φυσικά οι συνεργασίες με τα πανεπιστήμια πρέπει και να γίνονται και να διονύζονται. Ο τίτλος όμως τι λέει? Κανείς όμως δεν τα λαμβάνει αυτά υπόψη. Μικρά, μικρά σήματα, είναι λιθαράκια, λιθαράκια που στείλουν αυτό το βωμό της προδοσίας. Όλοι λοιπόν σας παρακαλώ. Κοιτάξτε να δείτε, κυρία Κλειαρά, για να σας αποχαιρετήσω. Όταν μιλάμε για πολιτική, όταν μιλάμε για δημοκρατία, η δημοκρατία έχει το δικαίωμα να εκλέγει κυβερνήσεις, αλλά να υπάρχουν και αντιπολιτεύσεις. Εάν λέει η λογική υπάρχει μια μέτρια κυβέρνηση, μια επικίνδυνη κυβέρνηση, μια άχρηστη κυβέρνηση, τότε πρέπει να υπάρχει μια ισχυρή αντιπολίτευση για να μπορεί να της αντιπαρατεθεί. Δυστυχώς η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει το χειρότερο και το μετριότερο από απόψεως ανθρώπινου δυναμικού και προσωπικότητων πολιτικό σύστημα που είχε ποτέ. Είναι πάρ τον έναν και χτύπα τον άλλον στην κυριολεξία. Θα δανειστώ μια έκφραση του Προέδρου μας ότι η σημερινή πια πολιτική δεν έχει σχέση με την εξωκρατία της ψυχής. Αυτό έχω μόνο να πω. Να είστε καλά, κυρία Κλειαρά. Σας ευχαριστώ, κύριε Βεβαιοζαφέρη μου. Να είστε καλά. Φιλιά πολλά σε όλο τον κόσμο και αγωνιστικότητα. Αυτά τα οποία είπαμε περί πολιτικού συστήματος, ας τα ακούει ο κύριος Απόστολος Τζιτζικώστας. Ας τα ακούει, ας τα καρφώνει στο μυαλό του για να αρχίσει να τα μαγειρεύει. Κυρίες και κύριοι, η οργή λαού ήταν κάτι το οποίο είδαμε όλοι μας στα συλλαλητήρια που έγιναν πέρσι και φέτος για τη Μακεδονία. Αναφίβολα, στο τελευταίο συλλαλητήριο ο κόσμος ήταν περισσότερος. Εκείνο όμως που έκανε εντύπωση στον κόσμο, που παρακολουθεί την τηλεόραση αυτήν την ιστορία, ήταν οι πάρα πολλές οικογένειες που βρισκόταν στο συλλαλητήριο. Οι οικογένειες έχοντας μαζί τους μικρά παιδιά, ακόμα και μέσα σε καροτσάκια. Μιλάμε για πολλά παιδιά. Μιλάμε για πολλούς νέους από κάθε ηλικία. Όλοι ερχόταν με συνοικές σημαίες, επειδή αισθανόταν ότι πήγαιναν σε μια εθνική γιορτή. Η πλατεία είχε γεμίσει από τις 1 η ώρα. Όσοι βρεθήκαν στην περιοχή γνωρίζουν πολύ καλά τι εννοώ. Μέχρι τις 3.30, παρά το γεγονός ότι εκατοντάδες πούλμαν ταλαιπωρήθηκαν και δεν φτάσαν στον προορισμό, ο κόσμος συνέχισε να κατεβαίνει στην πλατεία Συντάγματος. Οικογένειες, μικρά παιδιά, νέοι, ηλικιωμένοι, όλοι τους κρατώντας την ελληνική σημαία. Γιατί πράγμα πήγαν εκεί? Για να διαδηλώσουν για κάτι φυσιολογικότατο για τη Μακεδονία μας. Άλλοι έδωσαν τη ζωή τους για τη Μακεδονία τους. Εμείς είμαστε εκεί και με την παρουσία μας αποδείξαμε ότι αγαπάμε τη Μακεδονία. Από το μεγάλο αυτό μέγεθος του συλλαλητηρίου, το καθεστώς, γιατί περί καθεστώτος πρόκειται μας κυβερνά, θορυβήθηκε τα μέγιστα. Επιχείρησε με διάφορους τρόπους, στημένους τρόπους, τα είδαμε όλοι μας, να διαλύσει και να αμαυρώσει αυτή την ιστορία. Οι ευθύνες της άχρηστης ελληνικής αστυνομίας είναι τεράστιες και αυτοί που έδωσαν τις οδηγίες για να πέσουν χημικά είναι επίσης άνθρωποι με τεράστιες ευθύνες, οι οποίοι συγχρόνως διάπραξαν και ποινικά αδικήματα. Και επιβεβαιώνουμε απόλυτα για αυτά που σας είπα προηγουμένως για τη δικαιοσύνη. Πού είναι και η δικαιοσύνη να καλέσει όλους αυτούς που ρίχναν χημικά ενώ ξέραν στην πλατεία υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες μικρά παιδιά, οικογένειες, νέοι και νέες? Δεν πετάς, κυρίες και κύριοι, χημικά μέσα σε κόσμο με μικρά παιδιά και ηλικιωμένος. Πρέπει να είσαι βλάκας και πρέπει να έχεις χιτλερικές λογικές για να κάνεις τέτοια πράγματα. Η χρήση χημικών σε μικρά παιδιά και ηλικιωμένους είναι έγκλημα. Εάν δεν θρηνήσαμε θύματα, αυτό το πράγμα το οφείλουμε σε κάποιο θαύμα που έγινε. Το καθεστώς που μας κυβερνάει έδειξε για ακόμα μια φορά, κυρίες και κύριοι,
το πραγματικό του πρόσωπο. Και τώρα τι κάνουμε? Τώρα θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε, θα επιτεθούμε αλήπητα εναντίον των ιδεολειπτών, εναντίον των διαφόρων καιροσκόπων και γυρολόγων, οι οποίοι τώρα που ψήφισαν τη συμφωνία το παίζουν ότι έχουμε δικαιωθεί, ενώ στην ουσία όλα αυτά τα πράγματα έχουν βλάψει παρά τη βούλησή μας τα εθνικά μας συμφέροντα. Επομένως, αυτό το οποίο σας στέλνω σαν μήνυμα είναι ότι επαφίεται πλέον στον πατριωτισμό των Ελλήνων αυτή η συμφωνία που υπογράφηκε προθέσει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο να μείνει ένα νεκρό γράμμα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Ο κύριος Υπουργός είπε με στόμφο κακιά προηγούμενη κυβέρνηση που έστελνε, λέει, τα ΜΑΤ με τα χημικά και άνοιγε κεφάλια. Η κακιά κυβέρνηση του Σαμαρά έστελνε τα ΜΑΤ με τα χημικά και άνοιγε κεφάλια. Και εκείνη την ώρα έτυχε να έχω ανοιχτό το κινητό μου και έβλεπα πρώτη είδηση σε όλα τα ειδησιογραφικά μέσα. Τα ΜΑΤ, τώρα που μιλάμε, με τη χρήση χημικών απόθεσαν τη χρυσοστέστατα προπήλαια. Έκαναν τη χρήση χημικών και τη χρήση των γκλόμπς, κύριε Βούτση. Μα τι έγινε τώρα? Τώρα που είστε εσείς ο καλός Βούτσης, τα χημικά είναι καλά? Τώρα δεν είναι λιγμένα? Τώρα δεν πλήττουν την υγεία που την έπληταν επί κοικίλια? Τώρα επί Βούτση τα έχετε εμπλουτίσει τα χημικά με βιταμίνες και κάνουν καλό στην υγεία? Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Συνεχίζουμε. Ο κύριος Αυτιάς είναι δημοσιογράφος. Ο κύριος Αυτιάς είναι ο δημοσιογράφος στο τηλεοπτικό σταθμό Sky, ο οποίος κάνει κάθε Σαββατοκύριακο μία εκπομπή το πρωί. Ο κύριος Αυτιάς κάποια στιγμή δεν διαβάζει και τις εφημερίδες του πολιτικού και αθλητικού τύπου? Ποιος έδωσε το δικαίωμα στον κύριο Αυτιά, ο οποίος το παίζει εξόχως δημοκράτης, να περιφρονεί και να μην διαβάζει, να μην αναφέρει την εφημερίδα Metro Sport όταν αναφέρεται στις αθλητικές εφημερίδες? Στέλνω μήνυμα για να μην έχουμε και περαιτέρω. Έτσι, εντάξει. Γιατί οι ακροαματικότητες είναι ωραίες να ακούγονται, αλλά είναι ωραίες και να κατακριμνίζονται. Και εγώ είμαι ειδικός και να χτίζω και να γκρεμίζω. Μήνυμα προς τον κύριο Αυτιά. Στο σημείο αυτό να καλημερίσω με χαρά τον κύριο Φράγκο Φραγκούλη. Στρατηγέ, καλημέρα, τι κάνετε? Κύριο Βαζαφυρίου, καλημέρα σας, καλημέρα στο πρόεδρο σας. Στρατηγέ μου, αν σας έλεγα ότι πρέπει να διαλυθεί το ντουμάνι το οποίο δημιούργησαν οι πολιτικές αποφάσεις του Κοινοβουλίου, καθώς και τα χημικά αέρια στο συλλαλητήριο των Αθηνών, καθώς και η ομίχλη του ψεύδους που έχει απλωθεί γύρω από από το Μακεδονικό, θα με δικαιώνατε? Κύριε Παπαζαφυρίου, όχι απλά θα σας δικαιώνα, θα επιμέριζα ευθύνες σε όλους αυτούς οι οποίοι οδηγούν τη χώρα στην καταστροφή και στη διάλυση. Είναι σχέδιο, δεν είμαι της συνωμοσιολογίας, αλλά είναι ανήκουστο αυτό το οποίο συμβαίνει. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είμαι στο Στριμωνικό, μόλις βγήκα από την εκκλησία εδώ του Αγίου Αντωνίου, ναι. Γιατί σας είχα δώσει την υπόσχεσή μου ότι θα είμαι κοντά σας. Ειλικρινά λυπούμε, διότι δεν ξεπάστηκαν ούτε όσια ούτε ιερά. Για αυτούς δεν υπάρχει τίποτα. Είναι απολύτως εθνομηδενιστές, καταλαμβάνονται από μια ιδεοληψία η οποία μας οδηγεί κατευθείαν στον κατήφορο και στην απώλεια όχι απλώς της εθνικής μας ταυτότητας, αλλά στην απαξίωση όλων των αρχών και αξιών που αυτά τα χιλιάδες χρόνια κατήφθηναν όχι μόνο την Ελλάδα αλλά όλο τον πολιτισμένο κόσμο. Και εμείς τα αγνοούμε όλα και παραδίδουμε τι σε ανθρώπους οι οποίοι είναι τη χάρπαστη της γειτονικής χώρας, ένα συνοθήλευμα Αλβανών, Τούρκων, Σέρβων, Βουλγάρων, αυτοκαποκαλούμενων Σλαβομακεδόνων, ταυτότητα, γλώσσα και ακόμα και βαλτάρσκα να το λέγανε, αυτό το έγκλημα που έχει γίνει να παραχωρείς εθνότητα και μακεδονική γλώσσα σε αυτούς είναι το μεγαλύτερο έγκλημα. Στρατηγέ μου, για πέστε μου κάτι. Είναι δυνατόν να μην συμφωνώ απόλυτα μαζί σας όταν μιλάτε για εθνομηδενισμό
Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, αλλά θα μπορούσα να συμπληρώσω. Πώς είναι δυνατόν να χαρακτηρίζουμε εθνομηδενισμό, ένα πράγμα το οποίο έλαβε χώρα, ένα γεγονός, όταν ο εθνομηδενισμός ξεκινάει από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος σε χρόνο μηδέν με ταχύτατα φωτός υπέγραψε το έγγραφο για τη συμφωνία την ώρα που δεν έχει υπογραφεί από την πλευρά του Σκοπιανού Πρόεδρου του κ. Ιβανόφ. Κύριε Βαζαφυρίου, χθες έγραψα κάτι και... Αν μπορείτε να απομακρυνθείτε λίγο, γιατί μας ενοχλούν οι φωνές, οι ψαλμωδίες εκεί, θα με υποχρεώσουν. Τα έχει βάλει τα μεγάφωνα δυνατά ο ιερέας εδώ. Ναι. Για πέστε μου. Λοιπόν, χθες είπα το εξής, έγραψα κάτι. Λέω, πέστε μου ποιος από τους υπάρχοντες πρόεδρους Δημοκρατίας που έχουν περάσει από εδώ, με όποιο όνομα και αν είναι, αν λέγεται Τσάτσος, αν λέγεται Στεφανόπουλος, αν λέγεται Στασινόπουλος, αν λέγεται Σαρτζετάκης, αν λέγεται Κωνσταντίνος Καραμαλής και όχι Κώστας, θα υπέγραφε αυτό το απέσιο, θα έλεγα, δημιούργημα ανθρώπων οι οποίοι δεν πιστεύουν σε τίποτα. Ναι, μισό λεπτό, αλλά εδώ πέρα έχουμε συνταγματική ανακολουθία ή συνταγματική εκτροπή. Διότι για πρώτη φορά αρχηγός κράτους δέχεται να υπογράψει διμερή συμφωνία την ώρα που, τη στιγμή που ο ομόλογός του έχει αρνηθεί να την υπογράψει και να την νομιμοποιήσει. Επομένως υπάρχει σαφέστατη εικόνα και ουσιαστικά και εμφανισιακά παραβίαση νομιμότητος. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, διότι την έχει προσυπογράψει ποιος? Ο Αλβανός πρόεδρος της Βουλής. Και όχι μόνο αυτό, εάν ανατρέξει κανείς το χθεσινό άρθρο της εφημερίδας Εστία, αποκαλύπτει ότι εν πλήρη συγχύση ο κύριος Πρωθυπουργός ζητάει από τον κύριο Στόλτεμπεργκ, τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, το γνωστό μας, και του λέει να μην τους προσκαλέσει, διότι αντιλήφθη ότι υπάρχει ακυρότητα της συμφωνίας. Αυτό ήταν είναι τραγικό. Εκλυπαρεί. Ποιος αυτός ο οποίος όθησε την Ελλάδα σε αυτό το δρόμο της απολίας. Στρατηγέ, για να σας κάνω μία ερώτηση. Σύμφωνα με τις νομικές μου γνώσεις και σύμφωνα με την εμπειρία μου λόγω επιχειρηματικότητας στις διαπραγματεύσεις, έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η συμφωνία αυτή έπρεπε να συζητηθεί πρώτα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και συνεχεία να πάει να συζητηθεί στα Σκόπια. Γιατί έγινε ανάποδα? Μήπως έγινε ανάποδα για να μας δώσουν έτοιμο φαγητό και με τις τυπικές διαδικασίες να αποδεχθούμε το περιεχόμενο και να εφαρμόσουμε το ψεκάστε σκουπίστε τελειώσαμε? Κύριε Παζαφυρίου, έχει ξεκινήσει τελείως στραβά η όλη υπόθεση. Στραβά ή προδοτικά? Προδοτικότατα. Ακριβώς. Ο κύριος Κοτζιάς θα έπρεπε πρωτού ξεκινήσει τις συνομιλίες, αφού ήταν αυτού του θέματος η διαπραγμάτευση, θα έπρεπε να έρθει στο Κοινοβούλιο, να γίνει νόμος, να προσυπογραφεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και μετά να πάει να διαπραγματευτεί. Ακολούθως αφού μας έφερε αυτό το χαρτί, γιατί περί χαρτιού πρόκειται, δεν έχει καμία νομιμότητα, θα έπρεπε να ξαναπάει στο Κοινοβούλιο, να ενημερώσει την Ελευθερία της Βουλής, να πάρει έγκριση και μετά να προστρέξει, να προσυπογράψει το προσύμφωνο στο μέρος που εκεί όπου προσυπέγραψαν την εχώρηση της Μακεδονίας της Δράξης 1948 του ΣΥΝΟΦ. Και για τους εγκράτες πρέπει να ξέρουν ότι οι 25.000 ήταν σλάβοι του πολιτικού του δηλαδή. Λίγο μετακινηθείτε, στρατηγέ μου, γιατί σας τώρα κάνω. Ακούτε. Τώρα σας ακούω, ναι. Λέω, πήγε στο ίδιο σημείο σημειολογικά για να συνεχίσει και όπως μας είπε μια κυρία εκεί πέρα στο κοινοβούλιο, το κυρία εντός εισαγωγικών, ότι είμαστε λέει συνεχιστές του ΕΑΜ. Μάλιστα. Στο τι είσαι, κυρία μου, συνεχίστρια του ΕΑΜ, της εχώρησης της πατρίδος σου και είσαι υπερήφανη γι' αυτό? Μάλιστα. Δεν μου λέτε, στρατηγέ μου, βρέθηκε κάποιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κατά τη διάρκεια της ομιλίας από τον ομό Δωδεκανήσων και είπε ότι μακάρι να υπήρξε και μια παρόμοια συμφωνία με αυτή των Πρεσπών και στα Δωδεκάνησα, διότι τότε θα μπορούσαμε να ψαρεύουμε άνετα και να μην έχουμε πιέσεις από την Τουρκία. Οπότε έρχεται στο μυαλό μου οι πρόσφατες διεκδικητικές αναφορές του Προέδρου Ερντογκάν για τα Δωδεκάνησα και συγχρόνως οι πληροφορίες που λένε ότι μετά το μαλακό υπογάστριο της Τουρκίας, τη δημιουργία δηλαδή του Κουρδιστάν, δεν υπάρχει περίπτωση να συζητήσουν για μια δημοκρατία της Ροδόπης, δηλαδή να πάρουν Ανατολική Τουρκία, Ανατολική Θράκη, Δυτική Θράκη και Βόρεια Θράκη, για να μικρύνουν την Τουρκία, γιατί επιθυμεί η Αμερική να υπάρχουν μικρά κράτη στην περιοχή. Το συμμερίζεσαι σε αυτό το θέμα, έχετε πληροφορίες? Εγώ ανησυχώ πρώτον για το ταξίδι αυτού του ανιστόρητου πρωθυπουργού, του απέδευτου,
για να πω του παντελώς άσχετου, ο οποίος δεν γνωρίζει αν υπάρχουν θαλάσσιες σύνορα, που πάει ταξίδι στην Τουρκία. Μα όταν είπε ότι η θάλασσα. Είναι για τα παπαγαλάκια, κύριε Παπαδόπουλο. Μα πρωθυπουργός που είπε ότι η θάλασσα είναι για τα ψάρια, δεν νομίζω στερείται κάθε σοβαρότητος για να αναφέρουμε ότι αυτός ο άνθρωπος έχει σχέση με την πολιτική. Αυτός έχει σχέση με την ανοησία και την πολιτική καταστροφή της πατρίδος μας. Γι' αυτό επελέχθη. Λοιπόν, τώρα για το άλλο που είπατε για την Θράκη μας. Ναι. Υπάρχει μια οργάνωση η οποία εδρεύει στην Κωνσταντινούπολη. Είναι η Μπάτι Τράκια Τουρκλερή, δηλαδή οι Τούρκοι της Δυτικής Θράκης. Ακριβώς. Αυτοί έχουν οργανώσει λοιπόν μια συμμορία, η οποία καταθέτει συνεχώς στα διεθνή δικαστήρια ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ότι καταπιέζονται και διεκδικούν. Έχουν βγάλει ήδη σημαία, η οποία είναι η σημαία αυτή που για κάποιες μέρες ήρθε το Μάιο εκεί πέρα του 2013 για τη Θράκη. Έχουν μέσα, συμπεριλαμβάνουμε πρωτεύουσα την Αδριανούπολη, όχι μόνο την Ανατολική Θράκη, αλλά και τη δική μας Θράκη και ένα κομμάτι και της Βουλγαρίας. Ακριβώς. Για να κάνουν αυτό το κράτος. Είναι ένα σχέδιο το οποίο καλλιεργείται και όπως ξέρετε πολύ καλά, ο Νιχάτεριμ, αυτός ο συνταγματολόγος, ο οποίος ήταν και σύμβουλος του Μεντερές, έτσι το 1956 προγραμμάτισαν πώς θα πάρουν την Κύπρο και πώς ξαφνικά θα βρεθούν διεκδικητές. Και ήταν σε 7 διαφορετικά στάδια αυτό που έγινε στην Κύπρο μας. Κάτι ανάλογο έχουν προγραμματίσει και για τη Θράκη. Γι' αυτό τους είδατε λοιπόν πρώτοι να επιχαίρουν και να αναγνωρίζουν, όχι όμως με το όνομα που δόθηκε σήμερα, αλλά μόνο με το συνταγματικό, όταν πήγε την Ευρώπη εκεί και καμάρωνε μαζί με τον Ερντογάν. Μάλιστα. Στρατηγία για πέσει. Η παρουσία του Σέρου στην Ταβός και τα αγκαλιοφυγίσματα με τον κύριο Ζάεφ θα πρέπει να μας φοβάξουν ακόμα περαιτέρω. Πλέον πρέπει να ξεφύγουμε από αυτά που λέγαμε. Α, υποθέτω ότι μπορεί να υπάρχει σέβιο. Α, απορρίμνηση ή κάτι. Πρέπει να είμαστε νεκρηγόρσιοι και θα σας πω και κάτι άλλο. Να μην μας μπαίνουν πολύ στα ρουθούνια οι Σκοπιανοί, διότι πολύ καλά ξέρουμε πώς μπορούμε να τους διαλύσουμε εν χρόνο μηδέν. Και οι Αλβανοί και οι Βουλγαροί καραδοκούν. Ο Κουλεύσκης έχει πάρει βουλγάρικο διαβατήριο. 130.000 έχουν γεννήσει Βούλγαροι μέσα από τα Σκόπια. Και οι άλλοι λένε ότι οι Αλβανοί θέλουν πλήρη αυτονομία. Ήδη έχουμε αυτονομία Ιλυρίας. Δεν μου λέτε. Να σταματήσουμε να φύγουμε, γιατί πολύ σύντομα μπορούμε να τους καλύψουμε. Λίγο μετακινηθείτε στρατηγία. Μετακινηθείτε λίγο στρατηγία, μετακινηθείτε. Μετακινούμε. Ωραιότατα. Για πέστε μου κάτι. Αυτό το. Η συμφωνία έχει επικυρωθεί από την Ελληνική Βουλή και έχει υπογραφεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Σύμφωνα με ορισμένα τα οποία γνωρίζω εγώ, αλλά ο κόσμος δεν τα γνωρίζει, υπάρχουν αλήθειες οι οποίες έχουν αποκριβεί από τον ελληνικό λαό. Υπάρχουν 9 αλήθειες. Οι ψαράδες των Σκοπίων θα έχουν το δικαίωμα να ψαρεύουν ελεύθερα στη Θεσσαλονίκη ως τη Λίμνο. Ναι, είναι δεσμεύσεις. Η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να βοηθάει τη Φύρομ να ενταχθεί σε όλους τους ευρωπαϊκούς φορείς. Η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να βοηθάει. Αυτοί θα έχουν να λάβουν δεσμεύσεις απέναντί μας. Οι κάτοικοι της Φύρομ θα θεωρούνται Μακεδόνες. Θα έχουν μακεδονική ηθαγένεια, μακεδονική γλώσσα. Θα είμαστε υποχρεωμένοι να τους βοηθάμε. Η Ελλάδα θα πρέπει να δέχεται όλες τις δυνατότητες από πλευράς εξυπηρέτησης όταν έρχονται αυτοί στην Ελλάδα και 1000 πράγματα τα οποία αναφέρονται σε αυτή τη συμφωνία. Αν αυτή η συμφωνία στρατηγία δεν είναι προδοτική, μπορείτε να μου πείτε τι είναι. Και να συμπληρώσω και κάτι άλλο, κύριε Παπαζαφυρίου, που είναι ακόμα πιο συγκλονιστικό και όπως είπε, το είχατε αναφέρει και στην προηγούμενη εκπομπή με τον κύριο Κασιμάτη, τον συνταγματολόγο, τον σύμβολο του Ανδρέα Παπανδρέου. Ναι. Αυτή η συμφωνία παραχωρεί εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Ακριβώς. Δηλαδή, επειδή είναι περίκλειστο κράτος και το έχουμε προσυπογράψει, τους επιτρέπουμε να μπορούν να χρησιμοποιούν τους λιμάνες, τους λιμένας Θεσσαλονίκης Καβάλας, τους παραχωρούμε δυνατότητα να έχουν ΑΟΣ. Ποιοι? Οι Σκοπιανοί. Αυτό και αν δεν είναι εγκληματικό από πλευράς τους. Και δείχνει δηλαδή αυτή τη σπουδή με την οποία προσυπέγραψαν και δεν μπορώ να αντιληφθώ τι είδους ανταλλάγματα πήρε πλέον η πατρίδα μας. Εχώρισε τα πάντα. Στρατηγέ, επειδή είστε στρατιωτικός και γνωρίζετε πολύ καλά. Μην μου το λέτε γιατί αισθάνομαι ντροπή για τον πρώην αρχηγό και εθά. Θα κατέληξε. Αισθάνομαι του είπα το εξής, κύριε Ανιστόρη Τενάβαρχε από στρατεία, να ξέρεις ότι στη μάχη του Κικής Λαχανά σκοτώθηκαν 19 με 21 Ιουνίου του 1913 8.828 Έλληνες στρατιωτικοί αξιωματικοί και οπλίτες για να απελευθερωθεί η Μακεδονία μας. Και πήγες, πήρες και προσυπέγραψες φαρδιά πλατιά αυτή την προδοτική συμφωνία. Δεν θα μπορούσε ο κύριος Αποστολάκης να αποφεύγει τουλάχιστον να κάθεται μαζί με τους άλλους εκεί, μέσα στο κοινοβούλιο. Μα δεν απέφυγε, χειροκροτούσε μετά την ψήφιση της συμφωνίας. Για πέστε μου κάτι. Χθες έκανα μία
με πολύ ισχυρά επιχειρήματα επίθεση εναντίον της Νέας Δημοκρατίας, η οποία για μένα έχει ευθύνη σχετικά με αυτά τα οποία γίνανε, διότι επειδή είσαι στρατιωτικός γνωρίζετε ότι όταν πρέπει να πολεμήσουμε πάντα πολεμάμε, ανεξάρτητα αν ιτηθούμε ή κερδίζουμε. Δεν έπρεπε σύμφωνα και με τον κύριο Κασιμάτη να γίνει και πρόταση της δαγματικότητος και πρόταση μορφής και πρόταση για δημοψήφισμα, ανεξάρτητα αν και τα τρία χανότανε, αλλά την άλλη μέρα θα δημιουργούσαν ισχυρές εντυπώσεις αντίσταση στον ελληνικό λαό, στρατηγέ? Τότε θα ήταν με την πλειοψηφία του ελληνικού λαού, και όταν τα λέει ένας έγκριτος συνταγματολόγος, όπως είναι ο κύριος Κασιμάτης, θα έπρεπε άμεσα να προβούν σε αυτές τις ενέργειες. Και όχι μόνο αυτοί, αλλά το σύνολο αυτών οι οποίοι λένε ότι είναι Μακεδόνες, ασχέτως του οποίου σε ποιο κόμμα ανήκουν. Εγώ δεν μπορώ να τους αντιληφθώ, κύριε Παπαζαφυρίου. Κανέναν από όλους αυτούς. Ούτε εγώ. Ούτε εγώ. Λυπάμαι. Λυπάμαι για όλους αυτούς. Και να σας πω και κάτι. Δεν είναι δικαιολογία ότι θα χάσουμε το δικαίωμα πρόταση μορφής και δυσπιστίας για το επόμενο εξάμεινο, εάν το λειτουργήσουμε τώρα, όπως είπαν κάποιοι. Κάντο τώρα και ας μην πετύχει. Διότι θα τη δώσεις στη μάχη, ας τη χάσεις, αλλά δεν πρέπει να χάσεις τον πόλεμο. Ναι, αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχουν εδώ πέρα δεδομένα στα οποία φταίει το πολιτικό παρελθόν. Όταν επί σειρά ετών, αμέτρητων ετών, έχω ξεχάσει πόσα είναι, τα σκοπιανά αυτοκίνητα ερχόνται εδώ με πινακίδες μη κάπα. Βέβαια, και μετά σταματήσαμε να τους υποχρώμουν να βάζουν αυτοκόλλητο πάνω. Το αυτοκόλλητο δεν το βάζανε, όχι γιατί σταματήσαμε εμείς, γιατί δεν είχε εγκριθεί η δαπάνη για να σταλούν αυτοκόλλητα στα Τελωνία. Το είχα ψάξει εγώ. Αυτό ειλικρινά δεν το ήξερα. Ακριβώς. Δηλαδή μου προκαλεί γέλοντα και θλίψη μαζί. Και το ερώτημα είναι, μου θυμίζει τη χρυσικτησία. Είναι δηλαδή σαν να έχεις ένα χωράφι εσύ, στρατηγέ μου, να έρθω εγώ επί 20 χρόνια να είμαι εκεί να οργώνω να κάνω και συνεχεία να το πάρω με το νόμο περί χρυσικτησίας. Έρχονται λοιπόν τώρα και λένε για καθίστε ρε παιδιά, τόσο καιρό τι κάνατε, κάναμε μπάνιο στην Καλκιδική σαν μη κάπα και τώρα θυμηθήκατε ότι δεν είμαστε Μακεδονία. Πώς το βλέπετε αυτό το θέμα? Να σας πω και κάτι άλλο. Εγώ δεν ανέχομαι να κλαψουρίζει άνθρωπος ο οποίος διετέλεσε επί 3,5 χρόνια υπουργός Εθνικής Αμήνης και όχι Εθνικής Άμυνας της Μαλλιαρής, και από την άλλη μεριά ενώ ήξερε πολύ καλά, ρίχνοντας την κυβέρνηση πριν την υπογραφή της συμφωνίας των Πρεσπών, να μην υποστεί αυτή την ξεφτύλα η πατρίδα μας, και τώρα να βγαίνει και να μου το παίζει υπερπατριώτης. Είναι απόλυτη ευθύνη δικιά του, συνοδοιπόρηση με αυτούς τους ανθρώπους. Για μένα, κατά τη γνώμη μου, είναι ο Κερένσκι. Είναι ο Κερένσκι, όπως χρησιμοποίησαν οι ελληνιστές και οι τροτσκιστές για να πάρουν την εξουσία στην πρώην Σοβιετική Ένωση. Ήταν ο Κερένσκι που συνεργάστηκε με αυτούς τους απίστευτους ανθρώπους. Μιλάτε για τον κύριο Καμένο προφανώς. Τεράστια ευθύνη του. Ναι, δεν μου λέτε. Αυτός κρατούσε το στυλό. Ναι, αυτός κρατούσε ωραία. Το στυλό στη Λίμνη. Είχε τη δυνατότητα να ρίξει την κυβέρνηση άμεσα, όταν Παπαχριστόπουλη. Τότε ήλεγε το υποτιθέμενο κόμμα του. Ήλεγε και την Κουντουρά. Εκείνη την εποχή, ναι, γιατί εκείνη την εποχή η κυρία Κουντουρά μας έκανε τις περίφημες δηλώσεις. Μήπως θα έπρεπε να κάνουμε μία τοποθέτηση και να προβληματιστούμε για ποιο λόγο ακριβώς ο κύριος Καμένος έκανε πρωθυπουργό τον κύριο Τσίπρα, όταν η πολιτική τους διαφορά σε επίπεδο πολιτικών πιστεύω είναι τεράστια? Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Θα έλεγα μία λέξη μπροστά από την καρέκλα, αλλά η καρέκλα αυτή του υπουργού ήταν που τον κρατούσε κολλημένο, λες και θα έφευγε μαζί της. Όπως τράβηξαν έναν επίσκοπο. Έφυγε μαζί με την καρέκλα. Στρατηγέ μου, είμαστε δύο έμπειροι άνθρωποι. Ο καθένας έχει κάνει τη δουλειά που έκανε. Και θέλω να σας κάνω την εξής ερώτηση. Όταν από ένα χιλιόμετρο Τσίπρας φαίνεται ότι είναι άπειρος, ότι είναι πολιτικός killer, ότι είναι άθυλος, ότι είναι ρίχτης, ότι εκμεταλλεύεται όποιον θέλει και μετά τον πετάει, ο κύριος Καμένος δεν τα ήξερε αυτά τόσα χρόνια στο Ελληνικό Κοινοβούλιο? Εάν είχαν εργαστεί όλοι αυτοί, όπως εσείς και όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες που μας ακούνε τώρα, θα ήξερε αμέσως, ιδίως εσείς που έχετε ασχοληθεί με το εμπόριο, ποιος είναι ο ρίχτης με μια ματιά και ποιος είναι ο άφηλος. Ακριβώς. Δυστυχώς όλοι αυτοί το έχουν κάνει επάγγελμα το πολυκατηρίκι. Δηλαδή δεν είναι πολιτικοί, είναι πολιτικάντιδες. Για πέστε μου κάτι άλλο σχετικά με τον εθνικό ύμνο και με τον αλυτρωτισμό. Παρά το γεγονός ότι υπεγράφει συμφωνία, οι Σκοπιανοί λένε ότι ο εθνικός ύμνος θα παραμείνει όπως είναι, θα αναφέρει μόνο Μακεδονία, και απ' την άλλη μεριά λέει ότι οι πρέσπες, η συμφωνία αυτή επιτρέπει τον αλυτρωτισμό. Μα κοιτάξτε, κύριε Παπαζαφυρίου,
έχαναν τρομερά σφάλματα. Δεν είναι μόνο ότι δεν ζήτησαν να αλλάξει ο εθνικός ύμνος, ο οποίος μιλάει για Κότσερ Τέρτσερ, μιλάει για ένα σωρό πράγματα, για Σαντάνσκι, απλώς και τις Κύπρες, δηλαδή η Βουλγαρία, το Πυρήν. Μάλιστα. Είναι τελείως τρελά. Γι' αυτό βλέπετε ότι οι Βούλγαροι αντιστέκονται. Και λένε να τα βάλουμε κι εμείς βέτο. Θα το βάλουμε. Δεν τρεπόμαστε. Δεν μου λέτε, ο Στάλιν έλεγε, το λέω, το έχω πει χιλιάδες φορές από αυτήν την εκπομπή, ότι το όπλο των πολιτικών είναι η λύθη των λαών. Μήπως αυτό το πράγμα εφαρμοστεί για ακόμα μια φορά, όταν ειδικά ο ελληνικός λαός, ο οποίος είναι εντονότατα προβληματισμένος και περικυκλωμένος από του κόσμου τα προβλήματα ύπαρξης και επιβίωσης, το ξεχάσει, διότι θα του πασάρουν άλλα, όταν έχουμε να κάνουμε μια κυβέρνηση η οποία είναι πρίτανη στον αποπροσανατολισμό. Αυτοί οι άνθρωποι σε ένα πράγμα παίρνουν άριστα και είναι η παραπλάνηση και η προπαγάνδα. Δεν είδατε με τι σπουδή κάνανε κρίσεις. Ναι. Ήτανε για να μετατοπιστεί το θέμα και να αρχίσουμε να ασχολούμαστε. Εάν ο καινούργιος αρχηγός του ΓΕΣ μπήκε στην ΕΦ, έκανε αγιοπλαστική και αν πρέπει να συνεχίσει να είναι αρχηγός του ΓΕΣ. Εσείς τι λέτε, πρέπει να είναι. Εγώ ξέρω ότι όταν κάνεις αγιοπλαστική γίνεσαι ολαφράσι πύλους. Δεν μου λέτε, οι κρίσεις είναι τις, συμφωνείτε με τις κρίσεις που γίνεσαι άνοπλες δυνάμεις. Καταρχήν ήταν άκυρος. Κατά δεύτερο λόγο, έχω μάθει να μην ρίχνω, επειδή είναι θεσμός ο κάθε αρχηγός, να μην του ρίχνω από τώρα πετριές. Ναι. Θα κρυφθούν όλοι από το έργο τους. Ναι, αλλά οι Τούρκοι καιροφυλακτούν, στρατηγέ μου. Οι Τούρκοι όχι μόνο καιροφυλακτούν, αλλά επειδή έχω κάνει και 6 χρόνια στην γειτονική χώρα, είτε στρατηγικός είτε ακόλουθος είτε ακόλουθος άνοιγμας, σε μελετούν. Σου έχουν ένα πλήρες βιογραφικό όπου βλέπουν δυνατότητες και αδυναμίες, σε ψυχολογούν. Και αυτό εφαρμόστηκε απόλυτα στην περίπτωση των ημείων. Όταν ο άπειρος τότε Σιμίτης, εντός εισαγωγικών άπειρος, αυτός που είχε τον αδερφό του επικεφαλής του Συντάγματος Προστασίας της Γερμανίας, δηλαδή της Υπηρεσίας Πληροφοριών. Έτσι, μπράβο. Ήτανε πράκτορας των Γερμανών. Τον βάλανε πρωθυπουργό, ο αδέρας του Φαβρέου ψυχοραγούσε και φτάσανε εκεί που φτάσανε στα ημεία. Και έδινε ο Σιμίτης πλήρη αναφορά. Να τρέχει στις τηλεοράσεις, να μην γίνεται το επιβαλλόμενο τότε. Θα έλεγα και σε, να μην καλούν και να ενημερώσουν τον κόσμο, ούτε να έρθουν κάτω στα υπόγεια του Πενταγώνου. Στρατηγέ μου, πώς είναι δυνατόν ο κύριος Καμένος να πήρε ένα ελικόπτερο, δικαίωμά του ήταν και καλά έκανε κατά την άποψή μου, αλλά δεν το έκανε ολοκληρωμένα καλά, να πήγε να πετάξει πάνω από τα ίμια για να πετάξει ένα στεφάνι και από ό,τι πληροφορήθηκα πέταξε σε χαμηλό ύψος για να μην τον εντοπίσουν τα τουρκικά ραντάρ. Ενώ ο οποιοδήποτε φυσιολογικός άνθρωπος, θαραλέος άνθρωπος με τον τίτλο του Υπουργού, θα έστελνε μήνυμα και θα έλεγε πάω στα ίμια και θα προσγειωνόταν στα ίμια. Τι θα κάνανε οι Τούρκοι, θα τους συλλαμβάνανε? Όχι βέβαια. Λοιπόν, γιατί έγινε αυτό το πράγμα? Δηλαδή τα ίμια δεν είναι ελληνικά πλέον? Το έχουμε αποδεχθεί αυτό το πράγμα? Αν το έχουμε αποδεχθεί, είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Πρέπει εγώ, εσείς και πολλοί άλλοι να τα παρατήσουμε και να απολαύσουμε τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής μας. Εγώ ειλικρινά αισθάνομαι οδύνη και ντροπή για όλα τα συμβαίνοντα. Αλλά και πάλι αυτό που τον κακίζω ήταν ότι τα ίδια θα πει ότι τα βρήκε κατά αυτόν τον τρόπο να είναι κρυζανισμένα. Την υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη, γιατί την κρυζάρισε αφήνοντας να υπογράψει αυτός ο απέδευτος, ο άφηλος, ο ρίχτης, όπως θέλετε χαρακτηρίστε τον που το παίζει και πρωθυπουργός της χώρας. Στρατηγέ, μήπως ο κύριος Καμένος ανήκει στην κατηγορία, επειδή με την ειλικρίνειά μου την ξέρετε, είναι απόλυτη, ανήκει στην κατηγορία των γαλλοπροαίρετων ανθρώπων, οι οποίοι έχουν μια τάξη ευκολοπιστίας. Γεγονός το οποίο το εκμεταλλεύτηκε ο κύριος Τσίπρας και αφού έκανε τη δουλειά του εν συνεχεία, τον πέταξε σαν στημένη λεμονόκουπα. Ενώ ξέρει ο κύριος Τσίπρας ότι οι ξένοι πάντα και τους πρωθυπουργούς στην Ελλάδα, αφού τους τύψουν και πάνε το ζωμό, τους πετάνε στο κάλαθο να χρήσουν όπως θα κάνουν και με τον Τσίπρα σε μερικούς μήνες. Μήπως εκεί την πάτησε ο Καμένος. Γιατί έβγαινε από τη Βουλή, λέει δεν προσυπογράφω να μπορούν τα 15χρονα να αλλάζουν φύλλο. Έβγαινε από την Βουλή για το σύμφωνο της σημειώσεως και τον άφηνε και υπέγραφε. Τόσο άγνοια είχε. Δεν καταλάβαινε ότι τον άδειασε συνέχεια. Ποια κόκκινη γραμμή του είχε μείνει? Μπορεί να μας εξηγήσει. Για να σας κάνω μια ερώτηση, είναι λίγο τολμηρή και συνήθως γίνεται σε κλειστή συζήτηση, αλλά εγώ την κάνω. Μήπως η θέση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας λόγω της ιδιαιτερότητος των πολιτικών τοποθετήσεων της σημερινής κυβέρνησης χρειαζόταν να παραμείνει σε αυτό το πόστο κύριος Καμένος για να μην έχουμε εξελίξεις, όταν ακόμα και η σύντροφος του κυρίου Πρωθυπουργού, η κυρία Μπέτι Μπαζιάνα,
είπε ότι έχουμε την κυβέρνηση, αν δεν έχουμε την εξουσία, εννοώντας ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας είναι η εξουσία. Εκτιμώ ότι σας απήντησα όταν σας είπα ότι έπαιξε το ρόλο του Κερένσκι. Ναι. Ο Κερένσκι ήταν ο καλά και δημοκράτης που ομαλούνταν την Σοβιετική Ένωση. Την τότε Ρωσία φυσικά, τον Τζάρον. Και του μπήκανε κατόλου και τον ανέλαβαν την εξουσία οι κομμουνιστές. Στρατηγέ, σε αυτό το σημείο πριν σας αποχαιρετήσω να σας πω ότι έχει έρθει καταιγισμός μηνυμάτων. Καταιγισμός μηνυμάτων. Μηνύματα τα οποία συγκλίνουν στο νόημα Φράγκο, τράβα μπρος και μη σε μέλη. Όλοι οι Έλληνες πρέπει να τραβήξουμε μπροστά. Θα είμαστε σε συνέχεια. Όπως είπε και ο Μάρξ, ναι, κύριε Παπαδαφυρίου, για να τραβήξει οποιοδήποτε μπροστά πρέπει να ακολουθούν όλοι αυτοί οι οποίοι λένε κάντε όπως εσύ. Για την επόμενη μέρα, λυπάμαι που το λέω, αλλά θα πάνε να ρίξουν τα ψηφουλάκια τους εκεί που κάνουν τα ρουσφέτια τους. Έτσι είμαστε κατασκευασμένοι. Σας ευχαριστώ πολύ, στρατηγέ μου. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο στρατηγός ο Φράγκος Φραγκούλης, Ελληναράς. Αγωνίζεται. Θέλουμε και όλοι να αγωνίζονται. Δεν θέλουμε να κρατήσουν στο υποσυνείδητο αυτό το πράγμα. Πρέπει να είναι συνέχεια έξω στο ενσυνείδητο. Δεν θέλουν να εφαρμοστεί το όπλο των πολιτικών, είναι ηλίθι των λαών. Ήδη αρχίζουν τα παραμύθια για 120 δόσεις, που για να μπει σε 120 δόσεις θέλει του κόσμου διαδικασίες, θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Ήδη αρχίζουν του κόσμου υποσχέσεις γύρω από οικονομικά θέματα, αύξηση μισθών κτλ. Και απεδείχθη για ακόμα μία φορά ότι ο πολιτικός αρχιψεύτης Τσίπρας, ο οποίος μας είπε ότι βγήκαμε από το μνημόνιο και μάλιστα μιλάει για ελεύθερη κυβέρνηση 100 τόσο ημερών, διαψεύδεται απόλυτα, αλλά λάβουμε υπόψη μας ότι προθές ήρθαν εκπρόσωποι των δανειστών και μας βάλανε το μαχαίρι στο λαιμό, απαιτώντας να μην προχωρήσουμε σε ορισμένες ιστορίες που θέλει να προχωρήσει για να εντυπωσιάσει ο κύριος Τσίπρας. Και πριν πάμε σε διαφημίσεις, να σας πω επίσης ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δια της κυρίας Λαγκάρντ είπε ότι πρέπει να μειωθεί το αφορολόγητο. Και αν μειωθεί το αφορολόγητο, βάλτε από 400 και πάνω ευρώ φόρο στις φορολογικές σας δηλώσεις. Όταν για το αφορολόγητο, ο άχρηστος, ο επικίνδυνος, ο καταστροφέας οικονομίας, κύριο Τσακαλώτος. Στο Μετρόπολης 95,5 έχουμε και παρέμβαση. Παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12. Ο Κώστας Παπαζαφυρίου επέστρεψε δρυμύτερος για να παρέμβει με το δικό του τρόπο σε όλη την επικαιρότητα. Στο Μετρόπολης 95,5 παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί μόνο στο Μετρόπολης. Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφυρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης. Καλημέρα σας. Όταν ήμουν μικρός, όπως και εσείς όλοι όταν είσαστε μικροί, άντρες και γυναίκες, όταν είσαστε αγοράκια και κοριτσάκια, συχνά και πυκνά οι γονείς σας συμβουλεύανε. Έχει υποχρέωση ο γονέας να συμβουλεύει τα παιδιά του. Πολλές φορές οι συμβουλές που δίνουν οι γονές
Από τώρα αυτοί μπαίνανε ή μπαίνουνε και από τώρα αυτοί βγαίνανε ή βγαίνουνε. Είναι η ιδιομορφία της παιδικής ηλικίας. Και θυμάμαι ο πατέρας μου έλεγε συχνά, Κώστα, σταμάτανε σε μπαινάκης και βγαινάκης. Εννοώντας ότι από τον αυτή μπαίνει και στο άλλο, από το άλλο αυτή βγαίνει. Άρα δεν κρατάς τίποτε μες στο μυαλό σου. Δεν αποκλείεται αυτό να αποτελεί ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ελληνικής ράτσας, της ελληνικής φυλής, πράγμα το οποίο αποδεικνύεται περίτρανα, για να μην πηγαίνουμε στο παρελθόν, από τις πρόσφατες εξελίξεις γύρω από το Μακεδονικό. Όταν εσείς οι Έλληνες φτάσετε στο σημείο να κάνετε πρωθυπουργό τον κύριο Τσίπρα, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό που σας είπα προηγουμένως σχετικά με τον Μπαινάκης και τον Βγαινάκης είναι η απόλυτη επιβεβαίωση όλων αυτών που λέω τόσα πολλά χρόνια από αυτό το μικρόφωνο. Δεν είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, η Ελλάδα να έχει πρωθυπουργό έναν τύπο σαν τον Αλέξη Τσίπρα. Έναν άνθρωπο που έχει σαν επάγγελμα το πολιτικό ψέμα. Έναν άνθρωπο που γελάει συνέχεια και σε ρίχνει συνέχεια. Έναν άνθρωπο που είναι πολιτικός killer, δηλαδή πολιτικός δολοφόνος. Και βεβαίως έναν άνθρωπο που είναι η κλασική περίπτωση του άφυλου. Μήπως θέλετε να σας αναφέρω μερικά παραδείγματα ονομάτων. Πρώτο και καλύτερο, ο Καμένος. Υπάρχει μεγαλύτερη ευχαριστία σε παγκόσμιο επίπεδο όπου κάποιος ο οποίος έγινε πρωθυπουργός εξαιτίας κάποιου άλλου να το ρίχνει κατά τέτοιο τρόπο και να δέχεται να εξακολουθεί να συνεργάζεται με στελέχη του κόμματος που τον έκανε πρωθυπουργό? Είναι δυνατόν να δέχεται ο κύριο Τσίπρα σήμερα να έχει σε υπουργείο την κυρία Κουντουρά, τον κύριο Κόκαλη, τον κύριο Τέρενς Κουίκ? Είναι δυνατόν να δέχεται ο κύριος πρωθυπουργός για το Σκοπιανό την ψήφο του κυρίου Παπαχριστόπουλου, μία ψήφο η οποία από πολιτικής άποψης θεωρείται προδοτική, διότι το κόμμα των Ανέλ δεν ψήφισε την ιστορία με τις πρέσπες και έρχεται ο Παπαχριστόπουλος και την ψηφίζει? Είναι δυνατόν η κυρία Κουντουρά να εξακολουθεί να είναι υπουργός? Άλλο θέμα αν είναι κατάντια για τη χώρα μας αν ένα πρώην μανεκέν έγινε πρωθυπουργός. Αυτό είναι κατάντια για τη χώρα μας. Αλλά η χώρα μας είναι καταδικασμένη να είναι μονίμως σε μία κατάντια, διότι έχει τεράστια διαφθορά στο DNA της. Τεράστια διαφθορά, κυρίες και κύριοι. Η θετική ψήφος είναι η πραγματικά πατριωτική στάση και το χρωστάμε στην πατρίδα μας και τις επόμενες γενναίες. Εάν και εφόσον έρθει αυτή η συμφωνία στη Βουλή, οι ανεξάρτητοι Έλληνες δεν θα τη στηρίξουμε. Για να δούμε λοιπόν τότε ποιοι θα τη στηρίξουν. Ξανακούστε τώρα αυτό, το οποίο ήταν προγενέστερη δήλωση της κυρίας αυτής, και ακούστε και το άλλο, βάλτε το ανάποδα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι, έφτασα στο σημείο εγώ, ο Κώστας ο Παπαζαφυρίου, να ασχολούμαι με την Κουντουρά. Είναι κατάντια αυτό το πράγμα. Αλλά είμαι υποχρεωμένος να ασχοληθώ για να σας αποδείξω ότι οι ακραίες θέσεις που παίρνω μερικές φορές έχουν απόλυτα ισχυρότατα παραδείγματα. Ακούστε το. Εάν και εφόσον έρθει αυτή η συμφωνία στη Βουλή, οι ανεξάρτητοι Έλληνες δεν θα τη στηρίξουμε. Για να δούμε λοιπόν τότε ποιοι θα τη στηρίξουν. Η θετική ψήφος είναι η πραγματικά πατριωτική στάση και το χρωστάμε στην πατρίδα μας και τις επόμενες γενναίες. Κυρίες και κύριοι, υπάρχει χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αναισθησίας? Υπάρχει χαρακτηριστικότερο παράδειγμα κενότητος, προσωπικότητος σε ένα άτομο? Την ακούσατε την κυρία? Δεν ενοχλείστε που αυτό το άτομο
εξακολουθεί να είναι ακόμα υπουργός. Είναι δυνατόν αυτή η κυρία να δουλεύει κατά τέτοιο τρόπο, εφαρμόζοντας αυτό που λέω συνέχεια, ότι το όπλο των πολιτικών είναι η λύθη των λαών? Εδώ όμως δεν ξεχνάμε τίποτα. Άλλωστε, για τι κράτος να μιλάμε? Υπάρχει σήμερα ένα πρωτοσέλιδο σε μια εφημερίδα που λέει «Έκρηξη στο αντισαγγελία του Αρείου Πάγου κυρίου Γιάννη Αγγελή». Ο Γιάννης Αγγελής είναι αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο οποίος δήλωσε: «Εγώ δεν πάω φυλακή για την Οβάρτης». Ο κύριος Αγγελής είναι ο τρίτος ανώτερος δικαστικός λειτουργός μετά τη Ράικου και την Παπαγεωργίου, που ζητάει να παραιτηθεί καταγγέλλοντας μεθοδεύσεις για διώξεις πολιτικών προσώπων χωρίς επαρκή στοιχεία. Υπέβαλε μία αναφορά στο πεντασέλιδο πόρισμα προς την εισαγγελία του Αρείου Πάγου, κυρία Δημητρίου, και λέει: «Εγώ δεν πάω φυλακή για την Οβάρτης». Αυτή είναι η δικαιοσύνη μας? Είναι δυνατόν εν έτη 2019 να μιλάμε για δικαιοσύνη ή για ένα μοντέλο δικαιοσύνης το οποίο είναι πανάρχης λειτουργίας σε μια χώρα η οποία δεν έχει συνταγματικό δικαστήριο, και σε μια χώρα όπου η δικαιοσύνη δεν εκλέγεται μόνη της αλλά διορίζεται? Είναι δυνατόν εγώ, εσείς, να έχουμε σήμερα εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, όταν βλέπουμε την ακριβοθόρητη και δυσδιάκριτη εμφανισιακά λόγω του ύψους της κυρία Θάνου να παραιτείται ή να βγαίνει στη σύνταξη από εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, και συνεχεία να την παίρνει ο πρωθυπουργός σύμβουλό του και να εγκαθίσταται στο Μέγαρο Μαξίμου? Είναι δυνατόν η κυρία Θάνου μετά από αυτό να παίρνει ανώτερη θέση στο δημόσιο πρόσφατα, υποδεικνυόμενη από το ΣΥΡΙΖΑ και από το Τσίπρα, με μισθό 11.000 ευρώ το μήνα, και εγώ να έχω την απέτηση να έχω εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, ή να έχω εμπιστοσύνη στην αστυνομία? Υπάρχει απόλυτη ανυπαρξία, κυρίες και κύριοι, σε όλους τους θεσμούς στην Ελλάδα. Τι να πω για την αστυνομία? Ότι έκανε 18 συλλήψεις προχθές και χθες στην Κατερίνη, όταν ο κόσμος επιτέθηκε δύο φορές στο σπίτι της βουλευτήνας του ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Σκουφά. 18 συλλήψεις, εκ των οποίων οι 6 ανήλικοι όντες αφέθησαν ελεύθεροι. Ακούσατε ποτέ, Γιάννη μου, να γίνουν 18 συλλήψεις στα Εξάρχεια? Ακούσατε ποτέ να γίνει μισή σύλληψη στα Εξάρχεια? Ακούσατε ποτέ στο σύνολο των οργείων που γίνονται στα Εξάρχεια τα τελευταία χρόνια, σε συνολικό αριθμό, να έχουμε 18 συλλήψεις? Πώς λοιπόν εγώ να χαρακτηρίσω την αστυνομία όταν δράκατα το δοκούν? Επομένως είναι σαφέστατο ότι οι συνιστώσεις του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτές οι οποίες δημιουργούν τα προβλήματα για αποπροσανατολισμό στα Εξάρχεια, συνιστώσεις οι οποίες ζουν και βασιλεύουν, και θα τις δείτε να ξαναβγαίνουν στην επιφάνεια με το όνομα συνιστώσα τάδε, τάδε και τάδε, όταν αλλάξει η κυβέρνηση και έρθει η καινούργια. Άλλωστε, γιατί κράτος θα μπορούσαμε να μιλάμε και γιατί δικαιοσύνη θα μπορούσαμε να μιλάμε, όταν εμείς οι Έλληνες πριν από 2.500 χρόνια, όταν είμαστε πραγματικοί Έλληνες και όχι ντεμέκ Έλληνες όπως είμαστε τώρα, είμαστε οι πρώτοι τότε που ανακαλύψαμε το τεκμήριο της αθότητος. Και θέλετε να μάθετε και κάτι? Σήμερα είμαστε η μοναδική χώρα στον κόσμο που δεν εφαρμόζει το τεκμήριο της αθότητος. Για τον απλόστατο λόγο ότι έχουμε γίνει η χώρα του μπορεί. Είμαστε η χώρα του μπορεί. Η χώρα του ίσως, η χώρα του θα δούμε,
Η χώρα του θα το κάνουμε και δεν κάνουμε απολύτως τίποτε. Η μοναδική χώρα που δεν εφαρμόζουμε πλέον αυτό που ανακαλύψαμε πριν 2,5 χρόνια και λέγεται τεκμήριο αθωότητος, δεν εφαρμόζεται εδώ στην Ελλάδα. Κύριοι και κυρίες της ελληνικής δικαιοσύνης. Να πω για τον κύριο Τέρενς Κουίκ που τον κάνανε υφυπουργό εξωτερικών και το μόνο που κάνει να ταξιδεύει ασταμάτητα. Έχει κάνει πάνω από 55 ταξίδια στο εξωτερικό. Για ποιους λόγους? Για ακούστε τι έλεγε ο κύριος αυτός παλαιότερα για το πρόβλημα που απασχολεί όλη την Ελλάδα σήμερα. Βγείτε λοιπόν και πείτε ευθέως, κύριε Τραγάκη, ότι εγώ ως βουλευτής δεν θα ψηφίσω την εκχώρηση λοιπόν, στο νόμο της Μακεδονίας. Όχι, να βγείτε να το πείτε. Να συζητήσετε τώρα πείτε. Σοβαρά. Κύριε Τραγάκη, μιλάω πολύ σοβαρά. Μιλάω για τη Μακεδονία. Και όταν μιλάω για τη Μακεδονία, μιλάω σοβαρά, λοιπόν, κύριε Τραγάκη. Ξεπουλάμε τη Μακεδονία, ξεπουλάμε το Κυπριακό, ξεπουλάμε τη Θράκη. Θα υπογράψει όλα αυτά τα οποία αφορούν σωστή οικονομία και πάνω απ' όλα σωστή διαχείριση των εθνικών μας θεμάτων. Για μας τα Σκόπια είναι βαρντάσκα. Δεν είναι η Μακεδονία της Βόρειας, δεν ξέρω τι. Θέλετε να ξανακολουθήσετε, να ξανακούσετε αυτό το πολιτικό νούμερο, αυτό το πολιτικό ανακόλουθο, αυτό το πολιτικό ψεύτη που το πήρε ο Καμένος και τον έκανε υπουργό? Ξανακούστε τον. Τσίρκο Παράγκα, Τσίρκο Παράγκα είναι ο κύριος. Ας το τραγούδι, Γιάννη. Μουργέλα. Τσίρκο Παράγκα και Μουργέλα είναι ο κύριος. Από τη φάτσα του φαίνεται. Όλα τα οποία αφορούν σωστή οικονομία και πάνω απ' όλα σωστή διαχείριση των εθνικών μας θεμάτων. Για μας τα Σκόπια είναι βαρντάσκα. Δεν είναι η Μακεδονία της Βόρειας, δεν ξέρω τι. Μασχαρά, Γκρέκο, μασχαρά. Ο πρωθυπουργός, δύο φορές βάλτε αυτό να τα ακούσουν, να το βάλουν καλά στο μυαλό τους οι Έλληνες. Δύο φορές. Προχθές ο πρωθυπουργός στη Βουλή είπε το 70% λέει δεν είναι αυτοί οι οποίοι είναι εναντίον της συνθήκης των Σκοπίων. Ναι, του λέω εγώ. Και αυτός λέει τότε έπρεπε να είναι 4 εκατομμύρια αυτοί οι οποίοι είναι στο Σύνταγμα. Ακούστε τι είπε ο πολιτικός Χάχας, που είναι πρωθυπουργός. Ο Χάχας. Παραβάλτονα. Βγείτε λοιπόν και πείτε ευθέως, κύριε Τραγάκη, ότι εγώ ως βουλευτής δεν θα ψηφίσω την εκχώρηση στο νόμο της Μακεδονίας. Όχι, να βγείτε να το πείτε. Να συζητήσουμε τώρα σοβαρά. Όλα αυτά τα οποία αφορούν σωστή οικονομία και πάνω απ' όλα σωστή διαχείριση των εθνικών μας θεμάτων. Για μας τα Σκόπια είναι βαρντάσκα. Δεν είναι η Μακεδονία της Βόρειας, δεν ξέρω τι. Μασκαρά, μασκαρά, Γκρέκο μασκαρά. Μασκαρά, Γκρέκο μασκαρά. Γκρέκο μασκαρά στην κυριολεξία. Αυτός είναι ο Έλληνας. Ένας μασκαράς. Και όποιος ενοχλείται αυτά που λέω, να μην πω που τον έχω γραμμένο. Βάλε τον Παπαχριστόπουλο, το έτερο πολιτικό καρναβάλι. Μάτσο, αμάκα. Ένα μάτσο είμαστε. Σκάρτο. Μία αμάκα είμαστε. Πολιτσία. Ένα σκάρτο συνοθήλευμα είμαστε. Που αφήσαμε τον Μπουρδελιστάν. Στα βόρεια σύνερά μας. Το πολυπληθυσμιακό μόρφωμα να μας κερδίσει κατά κράτος. Μασκαρά, Γκρέκο μασκαρά. Μασκαρά, Γκρέκο μασκαρά. Μασκαρά. Γελάνε στην Ευρώπη, σας το λέω ευθέως. Είναι άραγε απειλή για την Ελλάδα η Φιρόμ. Γελάνε όσοι το ακούνε. Μια χώρα που σας είπε ο Κοτζιάς, το 1% σχεδόν δεν έχει στρατό και το 7% του ΑΕΠ των Ελλήνων. Τελειώνω γιατί δεν θέλω να βάλω χρόνο, πολλά είχα να πω. Το διαμελισμό της
Το θέλουν για τη μεγάλη Αλβανία και τη μεγάλη Τουρκία. Η γνώμη μου είναι ότι και να μην υπήρχε η Φιρόμ, θα έπρεπε να την εφεύρουμε. Μόνο καλό έχει να προσφέρει στη χώρα και αυτή η κυβέρνηση που έχει απορρίψει την αποδοχή, την επιλογή της Αδράνειας. Μασκάρα, Γκρέκο μασκάρα, μασκάρα, Γκρέκο μασκάρα. Ακούστε κυρίες και κύριοι και έναν κλασικό κομμουνιστή, έναν επικίνδυνο πολιτικό άνθρωπο που βρίσκεται στο κοινοβούλιο, έναν περίεργο τύπο εμφανισιακός και από απόψεις ικανοτήτων, ο οποίος ήταν υπουργός παιδείας, τι λέει για τη Μακεδονία. Η Μακεδονία δεν είναι μία και ελληνική. Η ελληνική Μακεδονία είναι ελληνική. Υπάρχουν πολλές Μακεδονίες, Μακεδονίες των άλλων, που ρητά καθορίζονται στη σύμβαση του Βουκουρεστίου, συνθήκη του Βουκουρεστίου, με την υπογραφή τη δική μας, την ελληνική. Όταν λοιπόν ακούμε την Ιαχή, η Μακεδονία είναι μία και ελληνική, αυτή εκλαμβάνεται ως αλυτρωτισμός. Σοφό το τραγούδι αυτό, ακούστε το. Φράγκο, ρεζέρβα, φαλιμέντο. Και όσοι φύγονται, τους έχω γραμμένους ξέρετε πού. Γιατί παρατράβηξε το κορδόνι. Παρατράβηξε το κορδόνι και δεν πάει άλλο. Μασκάρα, Γκρέκο, μασκάρα. Η ελληνική Μακεδονία είναι ελληνική. Και η ίμιση πιο συγκεκριμένη έγινε ελληνική. Γιατί πληθυσμιακά η Μακεδονία μέχρι το 1912, 13 και 21, 22 που ήρθαν οι πρόσφυγες δεν είχε πλειοψηφία ελληνική. Πάμε όμως ορισμένες ζώνες. Στο Νότο. Έγινε λοιπόν ελληνική μέσα από τις ανταλλαγές, μέσα από τις δύσκολες περιπέτειες που ζήσαμε ως έθνος και εμείς αλλά και άλλα έθνη. Ακούστε τι λέει ο πολιτικός βλάκας. Ενώ γνωρίζαμε το 12 που απελευθερωθήκαμε είμαστε κάτω από τουρκική δουλεία. Οι πληθυσμιακές σχέσεις δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δεν τρέπεσε λίγο. Προδότη αν θέλει να λες ότι οι πληθυσμιακές αναλογίες στην εποχή εκείνη δεν έχουν σχέση με τη σημερινή πραγματικότητα, με αποτέλεσμα δεν ήταν η Μακεδονία ελληνική τότε. Πολιτική βλάκα. Από την άλλη μεριά, όχι ότι περιμέναμε κάτι περισσότερο από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, από τον κύριο Φαυλόπουλο, να με συγχωρείτε, Παυλόπουλο ήθελα να πω. Κανένας από εμάς δεν περίμενε να δείξει πολιτική γενναιότητα ο κύριος πρόεδρος Δημοκρατίας, είτε παρετούμενος είτε αρνούμενος, να υπογράψει την επέσχυτη τη συμφωνία των Πρεσπών. Όπως ήταν αναμενόμενο, συνεμορφώθη αμέσως προς τις υποδείξεις του αφεντικού του Τσίπρα και υπέγραψε τη Συμφωνία των Πρεσπών αμελητή. Ως εκ τούτου, ο κύριος Παυλόπουλος είναι συνεργός και άρα αποδέχεται το περιεχόμενο της Συμφωνίας. Όποιος διαφωνεί δεν υπογράφει. Ενέκρινε όλες τις μεθοδεύσεις του Τσίπρα. Μεθοδεύσεις οι οποίες είχαν σαν σκοπό τον σχηματισμό μιας παρδαλής, μιας συγκυριακής, μιας προδοτικής πλειοψηφίας, κύριε Παυλόπουλε. Αυτός ο οποίος θεωρείται ο ρυθμιστής του πολιτεύματος περιφρόνησε, σε παραλαμβάνω, ρυθμιστή του πολιτεύματος Παυλόπουλε, τη βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού, βούληση η οποία όλοι ξέρετε ότι αποτελεί το θεμέλιο του πολιτεύματός μας. Λυπούμε που είσαι δημιούργημα του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Λυπούμε που υπήρξε συνεργάτης του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Για μια καρέκλα που σου έδωσε ο κομμουνιστής Τσίπρας δεν στεβάστηκες ούτε αυτή τη συνεργασία με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Θα μείνεις, Παυλόπουλε, στην ιστορία ως ο πρόεδρος με την υπογραφή του οποίου το όνομα της Μακεδονίας
εκχωρείτε στα Σκόπια. Θέλω να ελπίζω ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα διανοηθεί καν να προτείνει την ανανέωση της αποτυχημένης θετίας σου. Πάντως έχετε παράπονο. Όλα τέλεια. Και σήμερα πέρασα με τη ωραία της, αλλά δεν ακούσε. Έχει λιακάδα, έχει ωραία μέρα. Θέλω να σας ανακοινώσω ότι από αυτή τη στιγμή υπάρχει κυβέρνηση στη χώρα. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες δίνουμε ψήφο εμπιστοσύνης στον Πρωθυπουργό κύριο Αλέξη Τσίπρα. Ο στόχος είναι ενωμένοι οι Έλληνες να προχωρήσουμε σε μια καινούρια μέρα. Με σεβασμό στην εθνική κυριαρχία της χώρας. Ο Πάνος ο Καμένος Κολοτούμπας δεν είναι και παντελόνια φοράει. Κύριε Πάνο Καμένο, ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω. Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω. Τι σκεφτόσουνε όταν επιφάσεις να δώσεις τη στήριξή σου στον Τσίπρα και τον κάνεις πρωθυπουργό. Δεν μπορώ να καταλάβω τι ήταν αυτά ακριβώς τα πλεονεκτήματα, τα προσόντα, οι ικανότητες που βρήκε στον Τσίπρα. Τι είναι ο Τσίπρας? Ένα απόλυτο μηδέν. Αλλά με υπόψη μας ότι η πλειοψηφία του πολιτικού συστήματος κινείται γύρω από το μηδέν. Τι γνωρίζει ο Τσίπρας? Να διαπραγματεύεται? Να αποφασίζει? Να έχει ρητορική δυνότητα για να πείθει το συνομιλητή του? Μήπως έλκυσαν άντρας και δεν το ήξερα? Μήπως έλκει σαν προσωπικότητα και δεν το έχω αντιληφθεί? Εδώ δίπλα στον Ερντογκάν κάθισε και τάχασε. Συνέχεια ξερογλυφότανε. Δίπλα στον Τραμπ κάθισε και δεν μπορούσε να αρθρώσει λέξη. Αυτόν τον άνθρωπο απεφάσισε να το κάνεις πρωθυπουργό, κύριε Καμένε. Και όταν αντελήφθεις τι τραγικό λάθος έκανες, απεφάσισες να φύγεις. Αλλά πλέον είναι αργά, διότι βρέθηκαν άλλοι μειοδότες για να το στηρίξουν και να του δώσουν τους 153 ψήφους που χρειαζόταν προχθές. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχεία θα σας διαβάσω το tweet που έστειλε ο κύριος Καμένος στο Παυλόπουλο, το οποίο αρχίζει με τον τίτλο «Κρίμα κύριε Πρόεδρε». Και ακόμα δεν έχει γίνει το παραμικρό, όσο γνωρίζουμε τουλάχιστον, να διερευνηθούν σοβαρότατες καταγγελίες του κύριου Πάνου Καμένου σε Υπουργικό Συμβούλιο ότι έχει δωροδοκηθεί η κυβέρνηση ή στελέχη τέλος πάντων προκειμένου να κλείσει τη συμφωνία. Κύριε Θεοφλέκτη, ισχύει ή δεν ισχύει? Δεν ισχύει, για όνομα του Θεού. Και δεν είναι δυνατόν. Πού το ξέρετε? Αν είναι να ερευνήσουμε. Δεν θεωρείτε σοβαρή την καταγγελία? Αν είναι να ερευνήσουμε. Όχι, δεν τη θεωρείτε. Δεν τη θεωρείτε σοβαρή? Καθόλου σοβαρή. Ότι... Κυρίες και κύριοι, πρέπει να γνωρίζετε ότι ένας από τους σφοδρότερους πολέμιους του deal, της συμφωνίας δηλαδή, του Τσίπρα με τον Ζάεφ, είναι και ο πρόεδρος των Σκοπίων, ο κύριος Ιβανόφ. Και όπως πρέπει να γνωρίζετε επίσης, έχει αρνηθεί να υπογράψει αυτά για τα οποία ασχολούμεθα τις τελευταίες μέρες. Ένα πράγμα που προκάλεσε μεγάλη πολιτική κρίση στην γειτονική, στο γειτονικό μόρφωμα που λέγεται Σκόπια. Κυκλοφόρησε ένα tweet χθες το βράδυ, το οποίο γράφει χαρακτηριστικά από τον κύριο Καμένο: για πρώτη φορά αρχηγός κράτους δέχεται να υπογράψει διμερή συμφωνία που ο ομόλογός του έχει αρνηθεί να υπογράψει και να νομιμοποιήσει. Κρίμα κύριε Πρόεδρε, το περίμενα. Το tweet αυτό απευθύνεται στον κύριο Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Παυλόπουλο, ο οποίος παρά το γεγονός, για να το επαναλάβω μπας και δεν το κατάλαβαν ορισμένοι, ότι ο ομόλογος του Ιβανόφ έχει αρνηθεί να υπογράψει και να νομιμοποιήσει στα Σκόπια τη συμφωνία αυτή, ο κύριος Παυλόπουλος έτρεξε άρον άρον επαναλαμβάνω, πιεζόμενος από το αφεντικό του που λέγεται Τσίπρας, μπράβο Τσίπρα, ωραία πολιτικά δουλάκια έχεις αποκτήσει, και υπέγραψε τη συμφωνία. Too hard to die. Λοιπόν, είμαστε πολύ σκληροί για να πεθάνουμε. Επειδή κυρίες και κύριοι, λόγω κατασκευής
Αλόγω αγωγής και λόγω μόρφωσης έχω μάθει να θεωρώ χαμένες μάχες μόνο εκείνες που εγκαταλείπω. Και εγώ δεν εγκαταλείπω τις μάχες μου. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε να διαφωνήσω με τρεις κοινοβουλευτικές μάχες που θα μπορούσε να δώσει η Νέα Δημοκρατία για την επέσχυτη συμφωνία των Πρεσπών. Αυτά που θα πω να τα ακούσει καλά ο κύριος Τζιτζικώστας. Διότι η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας σε μένα προσωπικά όχι μόνο δεν με ικανοποιεί, αλλά με αφήνει στην κυριολεξία ένα διάφορο. Για ποιο λόγο, κυρίες και κύριοι, η αντιπολίτευση επέλεξε να μην δώσει αυτές τις τρεις μάχες με αποτέλεσμα να δώσει το δικαίωμα στην παρδαλή κυβέρνηση με μια παρδαλή και προδοτική πλειοψηφία που δημιούργησε συγκυριακά στη Βουλή με 153 ψήφους να πουλήσει με προδοτικά πολιτικό τρόπο τη Μακεδονία στις επιθυμίες του Σόρος και της παρέας του. Για ποιο λόγο η Νέα Δημοκρατία δεν έκανε πρόταση αντισυνταγματικότητος με επίκληση του άρθρου 28 του Συντάγματος, όταν ο κορυφαίος εν ζωή Έλληνας συνταγματολόγος της χώρας, ο κύριος Κασιμάτης, έδινε τα όπλα για να γίνει αυτό το πράγμα. Και τότε ας έβγαιναν οι 153 νάνοι να ψηφίσουν το αντίθετο. Μπορούσε λοιπόν να γίνει επίκληση στο άρθρο 28. Γιατί δεν το έκανες, κύριε Μητσοτάκη? Μήπως δεν ήθελες να πάρεις την καυτή πατάτα στα χέρια σου? Για ποιο λόγο, κύριε Μητσοτάκη, δεν υπέβαλες πρόταση μορφής? Ξέρω εγώ προσωπικά ότι η κυβέρνηση με την παρδαλή συγκυριακή πλειοψηφία της πήρε ψήφο εμπιστοσύνης πριν λίγες μέρες. Τι νόημα είχε μια πρόταση μορφής, θα μου πείτε? Ή θα σκέφτηκε ο άπειρος και μέτριος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης? Είχε και παραείχε, λέω εγώ, γιατί θα έστελνε ένα καθαρό μήνυμα στην κοινωνία, ένα μήνυμα το οποίο θα το έπαιρνε το 70 με 80% το οποίο αγωνίζεται εναντίον της συμφωνίας, ένα μήνυμα το οποίο θα είχε μια μεγάλη ουσιαστικότητα. Και από εκεί και πέρα, ποσός ενδιέφερε τον οποιοδήποτε αν έτρεχαν οι 153 πρόθυμοι να στηρίξουν την ετοιμόρροπη κυβέρνηση των κέντρο αριστεροκομμουνιστών που μας κυβερνάνε σήμερα. Το τρίτο το οποίο θα μπορούσε να κάνει ο κύριος Μητσοτάκης ήταν πρόταση για δημοψήφισμα. Το ελληνικό σύνταγμα παρέχει τη δυνατότητα σε 120 βουλευτές να καταθέσουν πρόταση για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος. Ξέρω πολύ καλά και καλύτερα από όλους αυτούς μας κυβερνούν, διότι είναι λεπτομέρειες δίποδες οι περισσότεροι από αυτούς, σας το λέω εγώ. Δεν δουλέψανε ποτέ τους, μάθαν 5 γράμματα και έχουν την εντύπωση ότι όποιος έμαθε γράμματα έχει και εμπειρία διακυβέρνησης. Αυτό είναι το τεράστιο λάθος που γίνεται στην Ελλάδα. Όλοι οι άπειροι, όλοι οι τεμπέληδες, όλοι οι άνεργοι ασχολούνται με την πολιτική. Γι' αυτό η χώρα μας έχει τα χάλια της από τότε που δημιουργήθηκε μετά την Επανάσταση του 1821. Άντε να δούμε να την φτιάξουμε την Ελλάδα. Εσύ τι λες, εσύ τι λες, εσύ τι λες, εσύ τι λες. Ξέρω πολύ καλά ότι για να γίνει δημοψήφισμα η πρόταση πρέπει να εγκριθεί από 180 βουλευτές. Και τι έγινε? Τι πειράζει? Θα μας έλεγαν δια τις ψήφους τους ότι φοβούνται την κρίση του ελληνικού λαού. Μερικές φορές, κυρίες και κύριοι, μερικές φορές, αγαπητοί φίλοι της Νέας Δημοκρατίας, που με τις βλακίες που κάνατε θα καταποντιστείτε στις εκλογές. Μπορεί να γίνετε πρώτο κόμμα, αλλά δεν θα πάρετε τα ποσοστά που θα μπορούσατε να πάρετε συντρίβοντας τον Τσίπρα. Μερικές φορές δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία το αποτέλεσμα της μάχης. Μερικές φορές έχει σημασία τι μηνύματα στέλνεις όταν δίνεις ορισμένες μάχες. Διότι όταν δίνεις μάχες δείχνεις ότι έχεις αποφασιστικότητα, την οποία πρέπει οπωσδήποτε, χάσεις κερδίσεις,
να την επιδεικνύεις στον ελληνικό λαό. Αυτή η ιστορία η οποία κυρίες και κύριοι έλαβε χώρα προχθές στο Ελληνικό Κοινοβούλιο δεν θα ξεχαστεί ούτε σε 110 χρόνια. Θα ήθελα να σας πω ορισμένες σκέψεις μου γύρω από τα συλλαλητήρια. Όλοι γνωρίζουμε ότι με τα συλλαλητήρια δεν γίνεται εξωτερική πολιτική. Γνωρίζουμε όμως όλοι οι οποίοι έχουμε σκέψη και λειτουργούν τα εγκέφαλο ότι τα συλλαλητήρια είναι αυτά τα οποία μαζί με την πίεση μέσω αυτών που ασκεί η κοινή γνώμη μπορούν να διευκολύνουν μια σοβαρή κυβέρνηση για να ασκήσει μια υπεύθυνη και πατριωτική εξωτερική πολιτική. Να στείλω ένα μήνυμα σε όλα τα κόμματα της Βουλής και να τους πω ότι αμφιβάλλω αν μπορούν να συγκεντρώσουν έστω το 10% από αυτούς που μαζεύτηκαν προχθές στο Σύνταγμα για να διαδηλώσουν υπέρ της μη υπογραφής της προδοτικής συμφωνίας των Σκοπίων. Απ' την άλλη μεριά, η κυβέρνηση έφαγε ισχυρές φαλιάρες από την κοινωνία, διότι έδειξε έναν ιδιαίτερα βάναυσο τρόπο όταν επιχείρησε να διαλύσει με βρωμερούς και ύπουλους τρόπους τα συλλαλητήρια, ένα πράγμα που αποδεικνύει ότι η σημερινή κυβέρνηση είναι απόλυτα αποκομμένη από το μεγαλύτερο ποσοστό της ελληνικής κοινωνίας. Μια κυβέρνηση η οποία επίσης δείχνει ότι έχει απόλυτη ανηθικότητα στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τα συλλαλητήρια. Πρώτη φορά αριστερά. Όλοι ξέρετε ότι ο πατριωτισμός είναι κάτι το οποίο ουδέποτε κατέληψε η πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Γι' αυτό αγαπητέ Τσίπρα, πολύ ασυντόμως θα έρθει η ώρα να πληρώσεις τα εθνικά σου αμαρτήματα, τα εθνικά σου πολιτικά εγκλήματα και τις εθνικές σου πολιτικές προδοσίες. Πολύ σύντομα θα διαπιστώσεις ότι ο ελληνικός λαός δεν προσπέρασε αδιάφορα αυτό το οποίο έκανες προχθές με τους 153 στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Απ' την άλλη πλευρά πρέπει να πω ότι είναι τραγικό λάθος να επιχειρούν να χαρίσουν. Αυτό προσπάθησε να κάνει ο Τσίπρας. Όσους διαμαρτύρονται για τη συμφωνία των Πρεσπών σε εθνικιστικούς κύκλους και στη Χρυσή Αυγή. Πολύ δε περισσότερο να τους χαρακτηρίζουν γραφικούς. Δηλαδή για τον Τσίπρα και την παρέα του, όλοι αυτοί που ήταν στα συναλλητήρια ήταν γραφικοί. Ας ψάξουν να δουν λοιπόν ποιοι χόρευαν στο Σύνταγμα το βράδυ του δημοψηφίσματος και ας ψάξουν να βρουν ποιοι δίκαζαν στις παρακάτω πλατείες. Για σε τελευταία ανάλυση, το μόνο που κάνετε είναι να κάνετε δωρεάν στην Χρυσή Αυγή. Δωρεάν διαφήμιση της κάνετε και όταν έρθει η ώρα θα χτυπάτε το κεφάλι σας, αποδεικνύοντας ότι όλα όσα είπα προηγουμένως για τους ασχολούμενους με την πολιτική επιβεβαιώνονται με την τετραγωνική ρίζα της βλακείας να επιβεβαιώνει με μεγαλύτερο τρόπο αυτά που σας είπα προηγουμένως. Καθίστε κάτω, τώρα θα τα ακούσετε. Τώρα μιλάει ο πρωθυπουργός της χώρας και έχετε την υποχρέωση να ακούσετε με προσοχή. Καθίστε κάτω, τώρα θα τα ακούσετε. Τώρα μιλάει ο πρωθυπουργός της χώρας και έχετε την υποχρέωση να ακούσετε με προσοχή. Η συμφωνία των Πρεσπών, κυρίες και κύριοι, είναι κάτι που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Όπως δεν θα ξεχάσουμε και αυτούς οι οποίοι απεφάσισαν για να δημιουργηθεί αυτή η εθνοπροδοσία. Μία αφετερία που ξεκίνησε 17 Ιουνίου του 2018 ήταν στις ψαράδες των Πρεσπών. Σε χρόνο μηδέν ήρθε η ώρα και ψηφίστηκε αυτό το πράγμα. Σε χρόνο μηδέν. Κανένας δεν ξεχνά τίποτε και κανείς δεν ξεχνιέται. Να το έχετε υπόψη σας αυτό το πράγμα. Σε κάθε περίπτωση, όλοι όσοι αγωνίστηκαν σε αυτόν τον καλό αγώνα υπέρ της πατρίδος θα συνεχίσουν να αγωνίζονται μέχρι τέλους. Τώρα, με μεγαλύτερο πείσμα έχω την εντύπωση.
θα εντείνουμε στις προσπάθειές μας, να είστε σίγουροι, για την ανατροπή των πολιτικών θέσεων που μας οδήγησαν σε μια εθνική ήττα. Στη συνείδηση των Ελλήνων, η Μακεδονία θα είναι πάντα μία και ελληνική. Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Όσο για τους προδότες, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η φράση που έχει γραφεί και παλαιότερα σε κάποιον τοίχο στην Κύπρο ισχύει και για αυτούς. Η φράση που είχε γραφτεί σε ένα τοίχο στην Κύπρο έγραφε «Κανένας δεν ξεχνά, τίποτε δεν ξεχνιέται». Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ ούτε εσάς, ούτε την προδοσία σας. Καλημέρα, κυρία Κλιαρά. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαζαφυρίου. Τι μου κάνετε? Τι κάνετε? Η κυρία Κλιαρά είναι αντιπρόεδρος στην Μακεδονική Ένωση Ελλάδος-Αυστραλίας. Και υπήρξε ένα πρόβλημα με ένα έγγραφο το οποίο παρουσιάσατε προχθές στα Δελτία Ειδήσεων. Και θέλω λίγο να ενημερώσουμε τον κόσμο. Έχουμε 10 λεφτάκια και είναι υπεραρκετά για να δώσω στον κόσμο να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει ακόμα και με αυτούς οι οποίοι ντεμεκ. Τι έγινε? Ξαναπάρτηρε το κολοτηλέφωνο και τις κινητές τηλεφωνίες. Βάλε μουσική. Y de provisa el viento rápida me llevó y me hizo volar al cielo infinito. Είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, να είναι χώρα αυτή όταν δεν έχει κινητή τηλεφωνία? Είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα? Αντί να κοιτάξουμε να εξυγχρονιστούμε, αντί να κοιτάξουμε να οργανωθούμε, αντί να κοιτάξουμε να αναπτυχθούμε τεχνολογικά, στο μόνο που είμαστε ικανοί είναι να προδίδουμε την πατρίδα μας. Συνεχίζουμε, κυρία Κλιαρά, την κινητή τηλεφωνία. Για πέστε μου λίγο τι ακριβώς γίνεται. Και μάλιστα είχατε αντιδράσεις από ανθρώπους οι οποίοι κόπτονται για το μακεδονικό, αλλά από ό,τι αντιλαμβάνομαι εκμεταλλεύονται το μακεδονικό για προσωπικούς λόγους. Λοιπόν, αυτό είναι το λυπηρό της όλης της ιστορίας. Κοιτάξτε, να τα πάρουμε τα πράγματα την αρχή. Στην πρόεδρος της ενώσεώς μας, όπως γνωρίζετε, είναι ο κ. Χρυσανθόπουλος, ο οποίος είναι βαθύς γνώστης ως σλαβολόγος ιστορικός του θέματος. Εντοπίσαμε λοιπόν τη Συμφωνία των Πρεσπών παραφιάσει την συνθήκη του Βουκουρεστή του 1913, κάτι πάρα πολύ σημαντικό και επικίνδυνο, για να μην γίνονται γιατί οι παραβιάσεις οδηγήσουν σε αναθωρίες και παραβιάσεις άλλων διεθνών ειδικών. Ναι. Με τον εξαιρετικό και έγκριτο νομικό μας, τον επικεφαλής του νομικού μας συνέδριου, τον κύριο Νησίθα, έκανε η Ένωση προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Για να προλάβουμε ό,τι προλαβαίνουμε, γιατί δεν υπήρχε δικαστήριο αντίστοιχο εδώ στην Ελλάδα να εκδικάσει αυτό το θέμα. Ναι. Γιατί κάποιοι είχαν φύγει στο ΣΤΕ και βλέπετε το Συμβούλιο Επικρατείας δεν είχε αρμοδιότητα. Ναι. Τώρα το ΣΤΕ θα έχει αρμοδιότητα, γιατί έγινε νόμος του κράτους. Το έκανε αυτή την κίνηση, αλλά εγώ πάλι ως μάνα, ως Ελληνίδα, δεν μπορούσα να δεχθώ να μην κάνω κάτι. Ο παππούς μου, ο καπετάν Τρομάρος, ο πατέρας μου, έχει είπε πολεμικό σταυρό Α. Μιλήστε, κάνω και εγώ κάτι. Μιλήστε επί του θέματος, αφήστε τον παππού σας για να καταλάβει ο κόσμος. Μισό λεπτό. Να καταλάβει ο κόσμος επακριβώς. Ηρεμήστε, ξέρω ότι είστε εκνευρισμένοι. Ξέρω ότι είστε. Το γνωρίζω. Ηρεμήστε για να καταλάβει ο κόσμος τι ακριβώς έγινε με αυτό το έγγραφο. Προσπάθησα λοιπόν, για να μην κρυφτώ πίσω από την ανωνυμία μιας ενώσεως, να κάνω και εγώ το προσωπικό μου αγώνα ως απλός πολίτης. Και προσέφηκα και εγώ στο αντίστοιχο δικαστήριο ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δικαιώθηκα και κέρδισε τα ανθρώπινα δικαιώματα του αυτοπροσδιορισμού. Γιατί κύριε Παπαζαφυρίου, με την Συμφωνία των Πρεσπών, οι Έλληνες, οι πραγματικοί Μακεδόνες, χάνουν το δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού τους διεθνώς. Πλέον οι Μακεδόνες είναι οι Σκοπιανοί. Σωστό, έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό το απλό πράγμα, την απλή νίκη, την μικρή, τη μεγάλη. Το, και μάλιστα, αν έχετε παρατηρήσει στο έγγραφο, το οποίο έγινε η συμφωνία, η Μακεδονία, η δικιά μας εδώ, χαρακτηρίζεται σαν μια περιοχή του βορείου χώρου της Ελλάδος. Δεν την αποκαλούν Μακεδονία. Σωστά. Και δεν μπορούμε να επικαλεστούμε τι κάνανε. Τώρα μπήκε επίσημη υπογραφή της πατρίδας μας, της ελληνικής κυβέρνησης. Δεν είναι κάτι που δεν ίσχυε. Ήταν κάτι που το είχαμε αφήσει ή κάναμε μια μερική παραβίαση μια συνθήκη. Εδώ τώρα έγινε επίσημη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τι πιο ωραίο
τι πιο ουσιαστικό αυτό που έκανα, όταν έβαλα το πρόσωπό μου μπροστά, έβαλα την υπογραφή μου, έχω ένα παιδί άνεργο και όμως τα έκανα τα έξοδα και έκανα αυτή τη νίκη. Και αντί να κάποιοι να το χειροκροτήσουν, αρχίσανε. Γιατί το έκανα. Το έκανα για προβολή. Δεν υπάρχει οτιδήποτε άλλο, ότι ήταν ανούσιο. Και λυπάμαι πραγματικά, και αυτό το έκαναν κάποιοι οι οποίοι τάχα αγωνιζόντουσαν για τη Μακεδονία. Αν είχαν το θάρρος, ας βάζαν το πρόσωπό τους μπροστά και τώρα τους προκαλώ να κάνουν αυτή την κίνηση. Γιατί ενοχλήθηκαν, γιατί ενοχλήθηκαν από αυτή την ενέργεια? Δικό τους θέμα, δεν μπορώ να το δω, δεν πραγματικά, κύριε. Σας είπανε να το αναρτήσετε στο διαδίκτυο. Ναι. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να αναρτήσετε? Είναι μαϊμού και να το αναρτήσουμε. Γιατί να το αναρτήσετε? Δεν ξέρω και ούτε με ενδιαφέρει, γιατί δεν ξέρω τι ήθελα να κάνω και τι ήθελα να χρησιμοποιήσω. Τελικά ποιες είναι οι επόμενες ενέργειες που θα κάνετε με αυτό το πράγμα? Τις επόμενες ενέργειες θα ήθελα να τις, δεν θα τις πούμε δημοσίως, αυτά θα τα κάνει ο κύριος Νησίριος και θα γίνει επίσημη ανακοίνωση. Εγώ το μόνο πραγματικά μέσα από το ραδιόφωνο σας παρακαλώ, ομαδικές προσφυγές στα ανθρώπινα δικαιώματα, για να ξεκινήσει να εργαλοποιηθεί αυτή η δική μου προσπάθεια και η προσπάθεια της ενώσεως. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να κινηθούμε. Εγώ να συνεχίσετε. Εγώ μέχρι εκεί μένω. Πραγματικά στεναχωρέθηκα με την έννοια, γιατί είχα την ίδια αντιμετώπιση τότε στο συλλαλητήριο της Αθήνας και βλέπω τα πλοκάμια συνεχίζουν. Όμως δεν θα αλληγήσουμε. Προχωράμε. Σας ευχαριστώ που δίνετε το βήμα. Προσπαθήστε όλοι οι συλλογικότητες που ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν θα έχουμε το δικαίωμα να λεγόμαστε Μακεδόνες. Ήδη ο κύριος Κοζιάς στη Βουλή είπε, η συνθήκη του Βουκαρεστή είναι ένα γεγονός, ένα απλό. Ήδη ο βουλευτής του Δωδεκανήσου μίλησε ότι θέλει μια αντίστοιχη συμφωνία στις πρέσβες για να ψαρεύουν άνετα οι ψαράδες. Δηλαδή παραβίαση της συνθήκης Λοζάνης. Άρα πάμε και στην παραβίαση του πρωτοκόλλου της Κέρκυρας που αφορά τη Βόρεια Ήπειρο. Θα πάμε και στη Θράκη. Ξεκινά ο διαμελισμός της Ελλάδας. Πρέπει να το καταλάβουμε. Να κοιτάξτε να δείτε, η Μακεδονία. Είναι το α και το ω του διαμελισμού, διότι αν έχουμε πρόβλημα με τη Μακεδονία, αυτομάτως η Θράκη χάνεται. Εδώ πέρα θέλουν να κάνουν τη δημοκρατία. Έχω πληροφορίες ότι σκέφτονται να κάνουν τη δημοκρατία της Ροδόπης, που θα περιλαμβάνει δυτική ανατολική Θράκη και το βόρειο κομμάτι της Θράκης που είναι στη Βουλγαρία. Υπάρχουν, γιατί σήμερα η Αμερική θέλει μικρά κράτη για να τα ελέγχει. Αυτό κάνει στα Βαλκάνια. Και ξέρετε, όλα ξεκινάνε από τα μικρά, τα ασήμαντα. Θα σας πω για τη Θράκη. Πέρσι στην έκθεση, στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, γινόταν μια εκδήλωση που αφορούσε πανεπιστήμια. Ήταν και το University Thrakia. Ήταν λοιπόν 4 πανεπιστήμια της Αδριανοπόλεως που βρισκόταν μέσα στην Διεθνή Έκθεση και ονομαζόντουσαν University Thrakia. Με τα οποία αυτά τα πανεπιστήμια είχε συνεργασία και το Αριστοτέλειο. Και φυσικά οι συνεργασίες με τα πανεπιστήμια πρέπει και να γίνονται και να διονύζονται. Ο τίτλος όμως τι λέει? Κανείς όμως δεν τα λαμβάνει αυτά υπόψη. Μικρά σήματα είναι λιθαράκια που στείλουν αυτό το βωμό της προδοσίας. Όλοι λοιπόν σας παρακαλώ. Κοιτάξτε να δείτε, κυρία Κλειαρά, για να σας αποχαιρετήσω. Όταν μιλάμε για πολιτική, όταν μιλάμε για δημοκρατία, η δημοκρατία έχει το δικαίωμα να εκλέγει κυβερνήσεις, αλλά να υπάρχουν και αντιπολιτεύσεις. Εάν λέει η λογική υπάρχει μια μέτρια κυβέρνηση, μια επικίνδυνη κυβέρνηση, μια άχρηστη κυβέρνηση, τότε πρέπει να υπάρχει μια ισχυρή αντιπολίτευση για να μπορεί να τις αντιπαρατεθεί. Δυστυχώς η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει το χειρότερο και το μετριότερο από απόψεως ανθρώπινου δυναμικού και προσωπικότητων πολιτικό σύστημα που είχε ποτέ. Είναι πάρ τον έναν και χτύπα τον άλλον στην κυριολεξία. Θα δανειστώ μια έκφραση του Προέδρου μας, ότι η σημερινή πια πολιτική δεν έχει σχέση με την εξωκρατία της ψυχής. Αυτό έχω μόνο να πω. Να είστε καλά, κυρία Κλειαρά. Σας ευχαριστώ, κύριε Βεβαιοζαφέρη μου. Να είστε καλά. Φιλιά πολλά σε όλο τον κόσμο και αγωνιστικότητα. Αυτά τα οποία είπαμε περί πολιτικού συστήματος, ας τα ακούει ο κύριος Απόστολος Τζιτζικώστας. Ας τα ακούει, ας τα καρφώνει στο μυαλό του για να αρχίσει να τα μαγειρεύει. Κυρίες και κύριοι, η οργή λαού ήταν κάτι το οποίο είδαμε όλοι μας στα συλλαλητήρια που έγιναν πέρσι και φέτος για τη Μακεδονία. Αναφίβολα, στο τελευταίο συλλαλητήριο ο κόσμος ήταν περισσότερος. Εκείνο όμως που έκανε εντύπωση στον κόσμο, που παρακολουθεί την τηλεόραση αυτήν την ιστορία, ήταν οι πάρα πολλές οικογένειες που βρισκόταν στο συλλαλητήριο.
οι οικογένειες έχοντας μαζί τους μικρά παιδιά, ακόμα και μέσα σε καροτσάκια. Μιλάμε για πολλά παιδιά. Μιλάμε για πολλούς νέους σε από κάθε ηλικία. Όλοι ερχότανε με συνικές σημαίες επειδή αισθανόταν ότι πήγαιναν σε μια εθνική γιορτή. Η πλατεία είχε γεμίσει από τις 1 η ώρα. Όσοι βρεθήκαν στην περιοχή γνωρίζουν πολύ καλά τι εννοώ. Μέχρι τις 3.30, παρά το γεγονός ότι εκατοντάδες πούλμαν ταλαιπωρήθηκαν και δεν φτάσαν στον προορισμό, ο κόσμος συνέχισε να κατεβαίνει στην πλατεία Συντάγματος. Οικογένειες, μικρά παιδιά, νέοι, ηλικιωμένοι, όλοι τους κρατώντας την ελληνική σημαία. Γιατί πράγμα πήγαν εκεί? Για να διαδηλώσουν για κάτι φυσιολογικότατο για τη Μακεδονία μας. Άλλοι έδωσαν τη ζωή τους για τη Μακεδονία τους. Εμείς είμαστε εκεί και με την παρουσία μας αποδείξαμε ότι αγαπάμε τη Μακεδονία. Από το μεγάλο αυτό μέγεθος του συλλαλητηρίου, το καθεστώς, γιατί περί καθεστώτος πρόκειται μας κυβερνά, θορυβήθηκε τα μέγιστα. Επιχείρησε με διάφορους τρόπους, στημένους τρόπους, τα είδαμε όλοι μας, να διαλύσει και να αμαυρώσει αυτή την ιστορία. Οι ευθύνες της άχρηστης ελληνικής αστυνομίας είναι τεράστιες και αυτοί που έδωσαν τις οδηγίες για να πέσουν χημικά είναι επίσης άνθρωποι με τεράστιες ευθύνες, οι οποίοι συγχρόνως διάπραξαν και ποινικά αδικήματα, και επιβεβαιώνουμε απόλυτα σε αυτά, για αυτά που σας είπα προηγουμένως για τη δικαιοσύνη. Πού είναι και η δικαιοσύνη να καλέσει όλους αυτούς που ρίχναν χημικά ενώ ξέραν στην πλατεία υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες μικρά παιδιά, οικογένειες, νέοι και νέες? Δεν πετάς, κυρίες και κύριοι, χημικά μέσα σε κόσμο με μικρά παιδιά και ηλικιωμένος. Πρέπει να είσαι βλάκας και πρέπει να έχεις χιτλερικές λογικές για να κάνεις τέτοια πράγματα. Η χρήση χημικών σε μικρά παιδιά και ηλικιωμένους είναι έγκλημα. Εάν δεν θρηνήσαμε θύματα, αυτό το πράγμα το οφείλουμε σε κάποιο θαύμα που έγινε. Το καθεστώς μας κυβερνάει έδειξε για ακόμα μια φορά, κυρίες και κύριοι, το πραγματικό του πρόσωπο. Και τώρα τι κάνουμε? Τώρα θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε, θα επιτεθούμε αλήπητα εναντίον των ιδεολειπτών, εναντίον των διαφόρων καιροσκόπων και γυρολόγων, οι οποίοι τώρα που ψήφισαν τη συμφωνία το παίζουν ότι έχουμε δικαιωθεί, ενώ στην ουσία όλα αυτά τα πράγματα έχουν βλάψει παρά τη βούλησή μας τα εθνικά μας συμφέροντα. Επομένως, αυτό το οποίο σας στέλνω σαν μήνυμα είναι ότι επαφίεται πλέον στον πατριωτισμό των Ελλήνων αυτή η συμφωνία που υπογράφηκε προθέσει στο ελληνικό κοινοβούλιο να μείνει ένα νεκρό γράμμα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Ο κ. Υπουργός είπε με στόμφο κακιά προηγούμενη κυβέρνηση που έστελνε, λέει, τα ΜΑΤ με τα χημικά και άνοιγε κεφάλια. Η κακιά κυβέρνηση του Σαμαρά έστελνε τα ΜΑΤ με τα χημικά και άνοιγε κεφάλια. Και εκείνη την ώρα έτυχε να έχω ανοιχτό το κινητό μου και έβλεπα πρώτη είδηση σε όλα τα ειδησιογραφικά μέσα. Τα ΜΑΤ, τώρα που μιλάμε, με τη χρήση χημικών απόσταση ότι εξωσιαστέφα τα προπήλαια. Έκαναν τη χρήση χημικών και τη χρήση των γκλόμπς, κύριε Βούτση. Μα τι έγινε τώρα? Τώρα που είστε εσείς ο καλός Βούτσης, τα χημικά είναι καλά? Τώρα δεν είναι λιγμένα? Τώρα δεν πλήττουν την υγεία που την έπληταν επί κοικίλια? Τώρα επί Βούτση τα έχετε εμπλουτίσει τα χημικά με βιταμίνες και κάνουν καλό στην υγεία? Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Συνεχίζουμε. Ο κύριος Αυτιάς είναι δημοσιογράφος. Ο κύριος Αυτιάς είναι ο δημοσιογράφος στο τηλεοπτικό σταθμό Sky, ο οποίος κάνει κάθε Σαββατοκύριακο μία εκπομπή το πρωί. Ο κύριος Αυτιάς κάποια στιγμή δεν διαβάζει και τις εφημερίδες
του πολιτικού και αθλητικού τύπου. Ποιος έδωσε το δικαίωμα στον κύριο Αυτιά, ο οποίος το παίζει εξόχως δημοκράτης, να περιφρονεί και να μην διαβάζει, να μην αναφέρει την εφημερίδα Metro Sport όταν αναφέρεται στις αθλητικές εφημερίδες? Στέλνω μήνυμα για να μην έχουμε και περαιτέρω. Έτσι, εντάξει. Γιατί οι ακροαματικότητες είναι ωραίες να ακούγονται, αλλά είναι ωραίες και να κατακριμνίζονται. Και εγώ είμαι ειδικός και να χτίζω και να γκρεμίζω. Μήνυμα προς τον κύριο Αυτιά. Στο σημείο αυτό να καλημερίσω με χαρά τον κύριο Φράγκο Φραγκούλη. Στρατηγέ, καλημέρα, τι κάνετε? Κύριο Βαζαφυρίου, καλημέρα σας, καλημέρα στο κράτα σας. Στρατηγέ μου, αν σας έλεγα ότι πρέπει να διαλυθεί το ντουμάνι το οποίο δημιούργησαν οι πολιτικές αποφάσεις του Κοινοβουλίου, καθώς και τα χημικά αέρια στο συλλαλητήριο των Αθηνών, καθώς και η ομίχλη του ψεύδους που έχει απλωθεί γύρω από, από το Μακεδονικό, θα με δικαιώνατε? Κύριε Παπαζαφυρίου, όχι απλά θα σας δικαιώνα, θα επιμέριζα ευθύνες σε όλους αυτούς οι οποίοι οδηγούν τη χώρα στην καταστροφή και στη διάλυση. Είναι σχέδιο, δεν είμαι της συνωμοσιολογίας, αλλά είναι ανήκουστο αυτό το οποίο συμβαίνει. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είμαι στο Στριγωνικό, μόλις βγήκα από την εκκλησία εδώ του Αγίου Αντωνίου, ναι. Γιατί σας είχα δώσει την υπόσχεσή μου ότι θα είμαι κοντά σας. Ειλικρινά λυπούμε, διότι δεν σεβάστηκαν ούτε όσια ούτε ιερά. Για αυτούς δεν υπάρχει τίποτα. Είναι απολύτως εθνομηδενιστές, καταλαμβάνονται από μια ιδεολειψία η οποία μας οδηγεί κατευθείαν στον κατήφορο και στην απώλεια όχι απλώς της εθνικής μας ταυτότητας, αλλά στην απαξίωση όλων των αρχών και αξιών που αυτά τα χιλιάδες χρόνια κατήφθηναν όχι μόνο την Ελλάδα αλλά όλο τον πολιτισμένο κόσμο. Και εμείς τα αγνοούμε όλα και παραδίδουμε τι σε ανθρώπους οι οποίοι είναι τη χάρπαστη της γειτονικής χώρας, ένα συνοθήλευμα Αλβανών, Τούρκων, Σέρβων, Βουλγάρων, αυτοκαποκαλούμενων Σλαβομακεδόνων, ταυτότητα, γλώσσα και ακόμα και βαλκάρσκα να το λέγανε, αυτό το έγκλημα που έχει γίνει να παραχωρείς εθνότητα και μακεδονική γλώσσα σε αυτούς είναι το μεγαλύτερο έγκλημα. Στρατηγέ μου, για πέστε μου κάτι. Είναι δυνατόν να μην συμφωνώ απόλυτα μαζί σας όταν μιλάτε για εθνομηδενισμό? Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, αλλά θα μπορούσα να συμπληρώσω. Πώς είναι δυνατόν να χαρακτηρίζουμε εθνομηδενισμό ένα πράγμα το οποίο έλαβε χώρα, ένα γεγονός, όταν ο εθνομηδενισμός ξεκινάει από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος σε χρόνο μηδέν με ταχύτητα φωτός υπέγραψε το έγγραφο για τη συμφωνία την ώρα που δεν έχει υπογραφεί από την πλευρά του Σκοπιανού Πρόεδρου, του κ. Ιβανόφ? Κύριε Βαζαφυρίου, χθες έγραψα κάτι και... Αν μπορείτε να απομακρυνθείτε λίγο, γιατί μας ενοχλούν οι φωνές, οι ψαλμωδίες εκεί, θα με υποχρεώσουν. Τα έχει βάλει τα μεγάφωνα δυνατά ο ιερέας εδώ. Ναι. Για πέστε μου. Λοιπόν, χθες είπα το εξής, έγραψα κάτι. Λέω, πέστε μου ποιος από τους υπάρχοντες πρόεδρους δημοκρατίας που έχουν περάσει από εδώ, με όποιο όνομα και αν είναι, αν λέγεται Τσάτσος, αν λέγεται Στεφανόπουλος, αν λέγεται Στασινόπουλος, αν λέγεται Σαρτζετάκης, αν λέγεται Κωνσταντίνος Καραμαλής και όχι Κώστας, θα υπέγραφε αυτό το απέσιο, θα έλεγα, δημιούργημα ανθρώπων οι οποίοι δεν πιστεύουν σε τίποτα. Ναι, μισό λεπτό, αλλά εδώ πέρα έχουμε συνταγματική ανακολουθία ή συνταγματική εκτροπή. Διότι για πρώτη φορά αρχηγός κράτους δέχεται να υπογράψει διμερή συμφωνία την ώρα που, τη στιγμή που ο ομόλογός του έχει αρνηθεί να την υπογράψει και να την νομιμοποιήσει. Επομένως υπάρχει σαφέστατη εικόνα και ουσιαστικά και εμφανισιακά παραβίαση νομιμότητος. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, διότι την έχει προσυπογράψει ποιος? Ο Αλβανός πρόεδρος της Βουλής. Και όχι μόνο αυτό, εάν ανατρέξει κανείς το χθεσινό άρθρο της εφημερίδας Εστία, αποκαλύπτει ότι εν πλήρη συγχύση ο κύριος Πρωθυπουργός ζητάει από τον κύριο Στόλτεμπεργκ, τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, το γνωστό μας, και του λέει να μην τους προσκαλέσει, διότι αντιλήφθη ότι υπάρχει ακυρότητα της συμφωνίας. Αυτό ήταν, είναι τραγικό. Εκλυπαρεί. Ποιος αυτός ο οποίος όθησε την Ελλάδα σε αυτό το δρόμο της απολίας? Στρατηγέ, για να σας κάνω μία ερώτηση. Σύμφωνα με τις νομικές μου γνώσεις,
Και σύμφωνα με την εμπειρία μου λόγω επιχειρηματικότητας στις διαπραγματεύσεις, έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η συμφωνία αυτή έπρεπε να συζητηθεί πρώτα στο ελληνικό κοινοβούλιο και συνεχεία να πάει να συζητηθεί στα Σκόπια. Γιατί έγινε ανάποδα? Μήπως έγινε ανάποδα για να μας δώσουν έτοιμο φαγητό και με τις τυπικές διαδικασίες να αποδεχθούμε το περιεχόμενο και να εφαρμόσουμε το ψεκάστε σκουπίστε τελειώσαμε? Κύριε Παζαφυρίου, έχει ξεκινήσει τελείως στραβά η όλη υπόθεση. Στραβά ή προδοτικά? Προδοτικότατα. Ακριβώς. Ο κύριος Κοτζιάς θα έπρεπε πρωτού ξεκίνησε τις συνομιλίες, αφού ήταν αυτού του θέματος η διαπραγμάτευση, θα έπρεπε να έρθει στο κοινοβούλιο, να γίνει νόμος, να προσυπογραφεί από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και μετά να πάει να διαπραγματευτεί. Ακολούθως αφού μας έφερε αυτό το χαρτί, γιατί περί χαρτιού πρόκειται, δεν έχει καμία νομιμότητα, θα έπρεπε να πάει στο κοινοβούλιο, να ενημερώσει την μελέτη της Βουλής, να πάρει έγκριση και να προστρέξει, να προσυπογράψει το προσύμφωνο στο μέρος που εκεί όπου προσυπέγραψαν την εγχώρηση της Μακεδονίας της Ρέξης 1948 του ΣΥΝΟΦ. Και για τους εγκράτες θα να ξέρουν ότι οι 25.000 ήταν σλάβοι του πολιτικού του δηλαδή. Λίγο μετακινηθείτε στρατηγία μου, γιατί σας τώρα κάνω. Ακούτε. Τώρα σας ακούω, ναι. Λέω, πήγε στο ίδιο σημείο σημειολογικά για να συνεχίσει και όπως μας είπε μια κυρία εκεί πέρα στο κοινοβούλιο, το κυρία εντός εισαγωγικών, ότι είμαστε λέει συνεχιστές του ΕΑΜ. Μάλιστα. Στο τι είσαι κυρία μου συνεχίστρια του ΕΑΜ, της εχώρησης της πατρίδος σου και είσαι υπερήφανη γι' αυτό? Μάλιστα. Δεν μου λέτε στρατηγία μου, βρέθηκε κάποιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κατά τη διάρκεια της ομιλίας από τον ομό Δωδεκανήσων και είπε ότι μακάρι να υπήρξε και μια παρόμοια συμφωνία με αυτή των Πρεσπών και στα Δωδεκάνησα, διότι τότε θα μπορούσαμε να ψαρεύουμε άνετα και να μην έχουμε πιέσεις από την Τουρκία. Οπότε έρχεται στο μυαλό μου οι πρόσφατες διεκδικητικές αναφορές του Προέδρου Ερντογκάν για τα Δωδεκάνησα και συγχρόνως οι πληροφορίες που λένε ότι μετά το μαλακό υπογάστριο της Τουρκίας, τη δημιουργία δηλαδή του Κουρδιστάν, δεν υπάρχει περίπτωση να συζητήσουν για μια δημοκρατία της Ροδόπης, δηλαδή να πάρουν Ανατολική Τουρκία, Ανατολική Θράκη, Δυτική Θράκη και Βόρεια Θράκη για να μικρύνουν την Τουρκία, γιατί επιθυμεί η Αμερική να υπάρχουν μικρά κράτη στην περιοχή. Το συμμερίζεσαι σε αυτό το θέμα, έχετε πληροφορίες? Εγώ ανησυχώ πρώτον για το ταξίδι αυτού του ανιστόρητου πρωθυπουργού, του απέδευτου, για να πω του παντελώς άσχετου, ο οποίος γνωρίζει αν υπάρχουν θαλάσσια σύνορα, που πάει ταξίδι στην Τουρκία. Μα όταν είπε ότι η θάλασσα... Είπε τα παπαγαλάκια, κύριε Παπαδόπουλο. Μα πρωθυπουργός που είπε ότι η θάλασσα είναι για τα ψάρια, δεν νομίζω στερείται κάθε σοβαρότητος για να αναφέρουμε ότι αυτός ο άνθρωπος έχει σχέση με την πολιτική. Αυτός έχει σχέση με την ανοησία και την πολιτική καταστροφή της πατρίδος μας. Γι' αυτό επελέχθη. Λοιπόν, τώρα για το άλλο που είπατε για την Θράκη μας. Ναι. Υπάρχει μια οργάνωση η οποία εδρεύει στην Κωνσταντινούπολη, είναι η Μπάτι Τράκια Τουρκλερή, δηλαδή οι Τούρκοι της Δυτικής Θράκης. Ακριβώς. Αυτοί έχουν οργανώσει λοιπόν μια συμμορία, η οποία καταθέτει συνεχώς στα διεθνή δικαστήρια ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ότι καταπιέζονται και διεκδικούν. Έχουν βγάλει ήδη σημαία, η οποία είναι η σημαία αυτή που για κάποιες μέρες ήσουσε το Μάιο εκεί πέρα του 2013 για τη Θράκη. Έχουν μέσα, συμπεριλαμβάνουν πρωτεύουσα την Αδριανούπολη, όχι μόνο την Ανατολική Θράκη, αλλά και τη δική μας Θράκη και ένα κομμάτι και της Βουλγαρίας. Ακριβώς. Για να κάνουν αυτό το κράτος. Είναι ένα σχέδιο το οποίο καλλιεργείται και όπως ξέρετε πολύ καλά, ο Μιχάτ Ερίμ, αυτός ο συνταγματολόγος, ο οποίος ήταν και σύμβουλος του Μεντερές, έτσι το 1956 προγραμμάτισαν πώς θα πάρουν την Κύπρο και πώς ξαφνικά θα βρεθούν διεκδικητές. Και ήταν σε 7 διαφορετικά στάδια αυτό που έγινε στην Κύπρο μας. Κάτι ανάλογο έχουν προγραμματίσει και για τη Θράκη. Γι' αυτό τους είδατε λοιπόν πρώτοι να επιχαίρουν και να αναγνωρίζουν, όχι όμως με το όνομα που δόθηκε σήμερα, αλλά μόνο με το συνταγματικό, όταν πήγε την Ευρώπη εκεί και καμάρωνε μαζί με τον Ερντογάν. Μάλιστα. Στρατηγία για πέστε. Η παρουσία του Σλέρου στην Ταβός και τα αγκαλιοφυγίσματα με τον κύριο Ζάεφ θα πρέπει να μας φοβάξουν ακόμα περαιτέρω. Πλέον πρέπει να ξεφύγουμε από αυτά που λέγαμε. Α, υποθέτω ότι μπορεί να υπάρχει σέβιο. Α, είναι συνδικάτη. Πρέπει να είμαστε νεκρηγόρσοι και θα σας πω και κάτι άλλο. Να μην μας μπαίνουν πολύ στα ρουθούνια οι Σκοπιανοί, διότι πολύ καλά ξέρουμε πώς μπορούμε να τους διαλύσουμε εν χρόνο μηδέν. Και οι Αλβανοί και οι Βουλγαροί καραδοκούν.
Ο Κρουέφ έχει πάρει βουλγάρικο διαβατήριο. 130.000 έχουν γυρίσει Βούλγαροι μέσα από τα Σκόπια. Και οι άλλοι λένε οι Αλβανοί θέλουν πλήρη αυτονόμηση. Ήδη έχουν αυτονομία Ιλυρίας. Δεν μου λέτε. Να σταματήσουμε να φρόνουμε, γιατί πολύ σύντομα μπορούμε να του καλύσουμε. Λίγο μετακινηθείτε στρατηγία. Μετακινηθείτε λίγο στρατηγία. Μετακινηθείτε μετακινούμε. Ωραιότατα. Για πέστε μου κάτι. Αυτό το. Η συμφωνία έχει επικυρωθεί από την Ελληνική Βουλή και έχει υπογραφεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Σύμφωνα με ορισμένα τα οποία γνωρίζω εγώ, αλλά ο κόσμος δεν τα γνωρίζει, υπάρχουν αλήθειες οι οποίες έχουν αποκριβεί από τον ελληνικό λαό. Υπάρχουν νέα αλήθειες. Οι ψαράδες των Σκοπίων θα έχουν το δικαίωμα να ψαρεύουν ελεύθερα στη Θεσσαλονίκη ως τη Λίμνο. Ναι, είναι δεσμεύσεις. Η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να βοηθάει τη Φύρομ να ενταχθεί σε όλους τους ευρωπαϊκούς φορείς. Η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να βοηθήσει. Ναι. Αυτοί θα να λάβουν δεσμεύσεις απέναντί μας. Οι κάτοικοι της Φύρομ θα θεωρούνται Μακεδόνες, θα έχουν μακεδονική ηθαγένεια, μακεδονική γλώσσα, θα είμαστε υποχρεωμένοι να τους βοηθάμε. Η Ελλάδα θα πρέπει να δέχεται όλες τις δυνατότητες από πλευράς εξυπηρέτησης όταν έρχονται αυτοί στην Ελλάδα και χίλια δύο πράγματα τα οποία αναφέρονται σε αυτή τη συμφωνία. Αν αυτή η συμφωνία στρατηγία δεν είναι προδοτική, μπορείτε να μου πείτε τι είναι. Και να συμπληρώσω και κάτι άλλο, κύριε Παπαζαφυρίου, που είναι ακόμα πιο συγκλονιστικό. Και όπως είπε, το είχατε αναφέρει και στην προηγούμενη εκπομπή με τον κύριο Κασιμάτη, τον συνταγματολόγο, τον σύμβολο του Ανδρέα Παπανδρέου, ναι. Αυτή η συμφωνία παραχωρεί εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Ακριβώς. Δηλαδή, επειδή είναι περίκλειστο κράτος και το έχουμε προσυπογράψει, τους επιτρέπουμε να μπορούν να χρησιμοποιούν τους λιμάνες, τους λιμένας Θεσσαλονίκης Καβάλας, τους παραχωρούμε δυνατότητα να έχουν ΑΟΣ. Ποιοι? Οι Σκοπιανοί. Αυτό και αν δεν είναι εγκληματικό από πλευράς τους. Και δείχνει δηλαδή αυτή τη σπουδή με την οποία προσυπέγραψαν και δεν μπορώ να αντιληφθώ τι είδους ανταλλάγματα πήρε πλέον η πατρίδα μας. Εχώρισε τα πάντα. Στρατηγέ, επειδή είστε στρατιωτικός και γνωρίζετε πολύ καλά... Μην μου το λέτε γιατί αισθάνομαι ντροπή για τον πρώην αρχηγό ΓΕΘΑ. Θα κατέληξε... Αισθάνομαι του είπα το εξής, κύριε Ανιστόρη Τενάβαρχε από στρατεία, να ξέρεις ότι στη μάχη του Κικής Λαχανά σκοτώθηκαν 19 με 21 Ιουνίου του 1913 8.828 Έλληνες στρατιωτικοί αξιωματικοί και οπλίτες για να απελευθερωθεί η Μακεδονία μας. Και πήγες, πήρες και προσυπέγραψες φαρδιά πλατιά αυτή την προδοτική συμφωνία. Δεν θα μπορούσε ο κύριος Αποστολάκης να αποφεύγει τουλάχιστον να κάθεται μαζί με τους άλλους εκεί, μέσα στο κοινοβούλιο. Μα δεν απέφυγε, χειροκροτούσε μετά την ψήφιση της συμφωνίας. Για πέστε μου κάτι, χθες έκανα μία με πολύ ισχυρά επιχειρήματα επίθεση εναντίον της Νέας Δημοκρατίας, η οποία για μένα έχει ευθύνη σχετικά με αυτά τα οποία γίνανε, διότι επειδή είσαι στρατιωτικός γνωρίζετε ότι όταν πρέπει να πολεμήσουμε πάντα πολεμάμε, ανεξάρτητα νικηθούμε ή κερδίζουμε. Δεν έπρεπε σύμφωνα και με τον κύριο Κασιμάτη να γίνει και πρόταση της δαγματικότητος και πρόταση μορφής και πρόταση για δημοψήφισμα ανεξάρτητα αν και τα τρία χανότανε αλλά την άλλη μέρα θα δημιουργούσαν ισχυρές εντυπώσεις αντίσταση στον ελληνικό λαό στρατηγέ. Τότε θα ήταν με την πλειοψηφία του ελληνικού λαού και όταν τα λέει ένας έγκριτος συνταγματολόγος όπως είναι ο κύριος Κασιμάτης θα έπρεπε άμεσα να προβούν σε αυτές τις ενέργειες. Και όχι μόνο αυτοί, αλλά το σύνολο αυτών οι οποίοι λένε ότι είναι Μακεδόνες, ασχέτως του οποίου σε ποιο κόμμα ανήκουν. Εγώ δεν μπορώ να τους αντιληφθώ, κύριε Παπαζαφυρίου. Κανέναν από όλους αυτούς. Ούτε εγώ. Ούτε εγώ. Λυπάμαι. Λυπάμαι για όλους αυτούς. Και να σας πω και κάτι. Δεν είναι δικαιολογία ότι θα χάσουμε το δικαίωμα πρόταση μορφής και δυσπιστίας για το επόμενο εξάμεινο, εάν το λειτουργήσουμε τώρα, όπως είπαν κάποιοι. Κάντο τώρα και ας μην πετύχει. Διότι θα τη δώσεις στη μάχη, ας τη χάσεις, αλλά δεν πρέπει να χάσεις τον πόλεμο. Ναι, αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχουν εδώ πέρα δεδομένα στα οποία φταίει το πολιτικό παρελθόν. Όταν επί σειρά ετών, αμέτρητων ετών, έχω ξεχάσει πόσα είναι, τα σκοπιανά αυτοκίνητα ερχόνται εδώ με πινακίδες μη κάπα. Βέβαια, σταματήσαμε να τους υποχρεώμε να βάζουν αυτοκόλλητο πάνω. Το αυτοκόλλητο δεν το βάζανε, όχι γιατί σταματήσαμε εμείς, γιατί δεν είχε εγκριθεί η δαπάνη για να σταλούν αυτοκόλλητα στα Τελωνία. Το είχα ψάξει εγώ. Αυτό ειλικρινά δεν το ήξερα. Ακριβώς. Δηλαδή μου προκαλεί γέλοντα και θλίψη μαζί. Και το ερώτημα είναι, μου θυμίζει τη χρησικτησία. Είναι δηλαδή σαν να έχεις ένα χωράφι εσύ, στρατηγέ μου, να έρθω εγώ επί 20 χρόνια να είμαι εκεί να οργώνω να κάνω και συνεχεία να το πάρω με το νόμο περί χρησικτησίας. Έρχονται λοιπόν τώρα και λένε για καθίστε ρε παιδιά, τόσο καιρό τι κάνατε, κάναμε μπάνιο στην Καλκιδική σαν μη κάπα και τώρα θυμηθήκατε ότι δεν είμαστε Μακεδονία. Πώς το βλέπετε αυτό το θέμα? Να σας πω και κάτι άλλο. Εγώ δεν ανέχομαι να κλαψουρίζει
άνθρωπος ο οποίος διετέλεσε επί 3,5 χρόνια υπουργός Εθνικής Αμήνης και όχι Εθνικής Άμυνας της Μαλλιαρής, και από την άλλη μεριά, ενώ ήξερε πολύ καλά, ρίχνοντας την κυβέρνηση πριν την υπογραφή της συμφωνίας των Πρεσπών, να μην υποστεί αυτή την ξεφτύλα η πατρίδα μας, και τώρα να βγαίνει και να μου το παίζει υπερπατριώτης. Είναι απόλυτη ευθύνη δικιά του, συνοδοιπόρησε με αυτούς τους ανθρώπους. Για μένα, κατά τη γνώμη μου, είναι ο Κερένσκι. Είναι ο Κερένσκι, όπως χρησιμοποίησαν οι ελληνιστές και οι τροτσκιστές για να πάρουν την εξουσία στην πρώην Σοβιετική Ένωση, ήταν ο Κερένσκι που συνεργάστηκε με αυτούς τους απίστευτους ανθρώπους. Μιλάτε για τον κύριο Καμένο προφανώς. Τεράστια ευθύνη του. Τεράστια. Ναι, δεν μου λέτε. Αυτός κρατούσε το στυλό. Ναι. Αυτός κρατούσε ωραία. Το στυλό στη Λίμνη. Είχε τη δυνατότητα να ρίξει την κυβέρνηση άμεσα. Όταν Παπαχριστόπουλη. Τότε ήλεγε το υποτιθέμενο κόμμα του. Ήλεγε και την Κουντουρά. Εκείνη την εποχή, ναι, γιατί εκείνη την εποχή η κυρία Κουντουρά μας έκανε τις περίφημες δηλώσεις. Μήπως θα έπρεπε να κάνουμε μία τοποθέτηση και να προβληματιστούμε για ποιο λόγο ακριβώς ο κύριος Καμένος έκανε πρωθυπουργό τον κύριο Τσίπρα, όταν η πολιτική τους διαφορά σε επίπεδο πολιτικών πιστεύω είναι τεράστια. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Θα έλεγα μία λέξη μπροστά από την καρέκλα, αλλά η καρέκλα αυτή του υπουργού ήταν που τον κρατούσε κολλημένο. Λες και θα έφευγε μαζί της, όπως τράβηξαν έναν επίσκοπο. Έφυγε μαζί με την καρέκλα. Στρατηγέ μου, είμαστε δύο έμπειροι άνθρωποι, ο καθένας έχει κάνει τη δουλειά που έκανε και θέλω να σας κάνω την εξής ερώτηση. Όταν από ένα χιλιόμετρο Τσίπρας φαίνεται ότι είναι άπειρος, ότι είναι πολιτικός killer, ότι είναι άθυλος, ότι είναι ρίχτης, ότι εκμεταλλεύεται όποιον θέλει και μετά τον πετάει, ο κύριος Καμένος δεν τα ήξερε αυτά τόσα χρόνια στο Ελληνικό Κοινοβούλιο? Εάν είχαν εργαστεί όλοι αυτοί, όπως εσείς και όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες που μας ακούνε τώρα, θα ήξερε αμέσως, ιδίως εσείς που έχετε ασχοληθεί με το εμπόριο, ποιος είναι ο ρίχτης με μια ματιά και ποιος είναι ο άφηλος. Ακριβώς. Δυστυχώς όλοι αυτοί το έχουν κάνει επάγγελμα το πολυκατηρίκι. Δηλαδή δεν είναι πολιτικοί, είναι πολιτικάντιδες. Για πέστε μου κάτι άλλο σχετικά με τον εθνικό ύμνο και με τον αλυτρωτισμό. Παρά το γεγονός ότι υπεγράφει συμφωνία, οι Σκοπιανοί λένε ότι ο εθνικός ύμνος θα παραμείνει όπως είναι, θα αναφέρει μόνο Μακεδονία, και απ' την άλλη μεριά λέει ότι οι πρέσπες, η συμφωνία αυτή επιτρέπει τον αλυτρωτισμό. Μα κοιτάξτε κύριε Παπαζαφυλλίου, έχαναν τρομερά σφάλματα. Δεν είναι μόνο ότι δεν ζήτησαν να αλλάξει ο εθνικός ύμνος, ο οποίος μιλάει για Κότσερ Τέλτσερ, μιλάει για ένα σωρό πράγματα, για Σαντάνσκι, απλώς και τις Ήπειρες, δηλαδή η Βουλγαρία, το Πυρήν. Μάλιστα. Είναι τελείως τρελά. Γι' αυτό βλέπετε ότι οι Βούλγαροι αντιστέκονται. Και λένε να τα βάλουμε κι εμείς βέτο. Θα το βάλουμε. Δεν τρεπόμαστε. Δεν μου λέτε, ο Στάλιν έλεγε, το λέω, το έχω πει χιλιάδες φορές από αυτήν την εκπομπή, ότι το όπλο των πολιτικών είναι η λύθη των λαών. Μήπως αυτό το πράγμα εφαρμοστεί για ακόμα μια φορά, όταν ειδικά ο ελληνικός λαός, ο οποίος είναι εντονότατα προβληματισμένος και περικυκλωμένος από του κόσμου τα προβλήματα ύπαρξης και επιβίωσης, το ξεχάσει, διότι θα του πασάρουν άλλα όταν έχουμε να κάνουμε μια κυβέρνηση η οποία είναι πρίτανη στον αποπροσανατολισμό. Αυτοί οι άνθρωποι σε ένα πράγμα παίρνουν άριστα και είναι η παραπλάνηση και η προπαγάνδα. Δεν είδατε με τι σπουδή κάνανε κρίσεις? Ναι. Ήτανε για να μετατοπιστεί το θέμα και να αρχίσουμε να ασχολούμαστε. Εάν ο καινούργιος αρχηγός του ΓΕΣ μπήκε στην ΕΦ, έκανε αγιοπλαστική, και αν πρέπει να συνεχίσει να είναι αρχηγός του ΓΕΣ. Εσείς τι λέτε, πρέπει να είναι? Εγώ ξέρω ότι όταν κάνεις αγιοπλαστική γίνεσαι πολλαφράση πύλους. Δεν μου λέτε, οι κρίσεις είναι τις, συμφωνείτε με τις κρίσεις που γίνεσαι άνοπλες δυνάμεις? Καταρχήν ήταν άκυρος. Κατά δεύτερο λόγο, έχω μάθει να μην ρίχνω, επειδή είναι θεσμός ο κάθε αρχηγός, να μην του ρίχνω από τώρα πετριές. Ναι. Θα κρυφθούν όλοι από το έργο τους. Ναι, αλλά οι Τούρκοι καιροφυλακτούν, στρατηγέ μου. Οι Τούρκοι όχι μόνο καιροφυλακτούν, αλλά επειδή έχω κάνει και 6 χρόνια στην γειτονική χώρα, είτε στρατηγικός είτε ακόλουθος είτε ακόλουθος άμυνας, σε μελετούν, σου έχουν ένα πλήρες βιογραφικό όπου βλέπουν δυνατότητες και αδυναμίες, σε ψυχολογούν. Και αυτό εφαρμόστηκε απόλυτα στην περίπτωση των ημείων. Όταν ο άπειρος τότε Σιμίτης, εντός εισαγωγικών άπειρος, αυτός που είχε τον αδερφό του επικεφαλής του Συντάγματος Προστασίας της Γερμανίας, δηλαδή της Υπηρεσίας Πληροφοριών. Έτσι, μπράβο. Ήτανε πράκτορας των Γερμανών. Τον βάλανε πρωθυπουργό, ο αδέρας του Φαβρέου ψυχοραγούσε και φτάσανε εκεί που φτάσανε στα ημεία. Και έδινε ο Σιμίτης πλήρη αναφορά. Να τρέχει στις τηλεοράσεις
να μην γίνεται το επιβαλλόμενο τότε, θα έλεγα, Κησέα, να μην καλούν και να ενημερώσουν τον κόσμο, ούτε να έρθουν κάτω στα υπόγεια του Πενταγώνου. Στρατηγέ μου, πώς είναι δυνατόν ο κύριος Καμένος να πήρε ένα ελικόπτερο δικαίωμά του, ήταν και καλά έκανε κατά την άποψή μου, αλλά δεν το έκανε ολοκληρωμένα καλά, να πήγε να πετάξει πάνω από τα Ίμια για να πετάξει ένα στεφάνι, και από ό,τι πληροφορήθηκα πέταξε σε χαμηλό ύψος για να μην τον εντοπίσουν τα τουρκικά ραντάρ, ενώ ο οποιοσδήποτε φυσιολογικός άνθρωπος, θαραλέος άνθρωπος με τον τίτλο του Υπουργού θα έστελνε μήνυμα και θα έλεγε πάω στα Ίμια και θα προσγειωνόταν στα Ίμια. Τι θα κάνανε οι Τούρκοι, θα τους συλλαμβάνανε? Όχι βέβαια. Λοιπόν, γιατί έγινε αυτό το πράγμα? Δηλαδή τα Ίμια δεν είναι ελληνικά πλέον? Το έχουμε αποδεχθεί αυτό το πράγμα? Αν το έχουμε αποδεχθεί, είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Πρέπει εγώ, εσείς και πολλοί άλλοι να τα παρατήσουμε και να απολαύσουμε τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής μας. Εγώ ειλικρινά αισθάνομαι οδύνη και ντροπή για όλα τα συμβαίνοντα. Αλλά και πάλι αυτό που τον κακίζω ήταν ότι τα Ίμια θα πει ότι τα βρήκε κατά αυτόν τον τρόπο να είναι κρυζανισμένα. Την υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη, γιατί την κρυζάρισε αφήνοντας να υπογράψει αυτός ο απέδευτος, ο άφιλος, ο ρίχτης, όπως θέλετε χαρακτηρίστε τον, που το παίζει και πρωθυπουργός της χώρας? Στρατηγέ, μήπως ο κύριος Καμένος ανήκει στην κατηγορία, επειδή με την ειλικρίνειά μου την ξέρετε, είναι απόλυτη, ανήκει στην κατηγορία των γαλλοπροαίρετων ανθρώπων, οι οποίοι έχουν μια τάξη ευκολοπιστίας, γεγονός το οποίο το εκμεταλλεύεται ο κύριος Τσίπρας, και αφού έκανε τη δουλειά του εν συνεχεία, τον πέταξε σαν στημένη λεμονόκουπα, ενώ ξέρει ο κύριος Τσίπρας ότι οι ξένοι πάντα και τους πρωθυπουργούς στην Ελλάδα, αφού τους τύψουν και πάνε το ζωμό, τους πετάνε στο κάλαθο να χρήσουν όπως θα κάνουν και με τον Τσίπρα σε μερικούς μήνες. Μήπως εκεί την πάτησε ο Καμένος? Γιατί έβγαινε από τη Βουλή, λέει δεν προσυπογράφω να μπορούν τα 15χρονα να αλλάζουν φύλλο. Έβγαινε από τη Βουλή για το σύμφωνο της συμβιώσεως και τον άφηνε και υπέγραφε. Τόσο άγνοια είχε. Δεν καταλάβαινε ότι τον άδειασε συνέχεια. Ποια κόκκινη γραμμή του είχε μείνει? Μπορεί να μας εξηγήσει? Για να σας κάνω μια ερώτηση, είναι λίγο τολμηρή και συνήθως γίνεται σε κλειστή συζήτηση, αλλά εγώ την κάνω. Μήπως η θέση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, λόγω της ιδιαιτερότητος των πολιτικών τοποθετήσεων της σημερινής κυβέρνησης, χρειαζόταν να παραμείνει σε αυτό το πόστο κύριος Καμένος για να μην έχουμε εξελίξεις, όταν ακόμα και η σύντροφος του κυρίου Πρωθυπουργού, η κυρία Μπέτι Μπαζιάνα, είπε ότι έχουμε την κυβέρνηση, αν δεν έχουμε την εξουσία, εννοώντας ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας είναι η εξουσία? Εκτιμώ ότι σας απήντησα όταν σας είπα ότι έπαιξε το ρόλο του Κερένσκι. Ναι. Ο Κερένσκι ήταν ο καλά και δημοκράτης που ομαλούνταν την Σοβιετική Ένωση. Την τότε Ρωσία φυσικά, τον Τζάρον. Και του μπήκανε κατόλου και τον ανέλαβαν την εξουσία οι κομμουνιστές. Στρατηγέ, σε αυτό το σημείο, πριν σας αποχαιρετήσω, να σας πω ότι έχει έρθει καταιγισμός μηνυμάτων, μηνύματα τα οποία συγκλίνουν στο νόημα «Φράγκο, τράβα μπρος και μη σε μέλη». Όλοι οι Έλληνες πρέπει να τραβήξουμε μπροστά. Θα είμαστε σε συνέχεια. Όπως είπε και ο Μάρξ, ναι, κύριε Παπαδαφυρίου, για να τραβήξει οποιοδήποτε μπροστά, πρέπει να ακολουθούν όλοι αυτοί οι οποίοι λένε «Κάντε όπως εσύ». Για την επόμενη μέρα, λυπάμαι που το λέω, αλλά θα πάνε να ρίξουν τα ψηφουλάκια τους εκεί που κάνουν τα ρουσφέτια τους. Έτσι είμαστε κατασκευασμένοι. Σας ευχαριστώ πολύ, στρατηγέ μου. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο στρατηγός ο Φράγκος Φραγκούλης, Ελληναράς. Αγωνίζεται. Θέλουμε και όλοι να αγωνίζονται. Δεν θέλουμε να κρατήσουν στο υποσυνείδητο αυτό το πράγμα. Πρέπει να είναι συνέχεια έξω στο ενσυνείδητο. Δεν θέλω να εφαρμοστεί το όπλο των πολιτικών, είναι η λύθη των λαών. Ήδη αρχίζουν τα παραμύθια για 120 δόσεις, που για να μπει σε 120 δόσεις θέλει του κόσμου διαδικασίες, θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Ήδη αρχίζουν του κόσμου υποσχέσεις γύρω από οικονομικά θέματα, αύξηση μισθών κτλ. Και απεδείχθη για ακόμα μία φορά ότι ο πολιτικός αρχιψεύτης Τσίπρας, ο οποίος μας είπε ότι βγήκαμε από το μνημόνιο και μάλιστα μιλάει για ελεύθερη κυβέρνηση 100 τόσο ημερών, διαψεύδεται απόλυτα, αλλά λάβουμε υπόψη μας ότι προθές ήρθαν εκπρόσωποι των δανειστών και μας βάλανε το μαχαίρι στο λαιμό, απαιτώντας να μην προχωρήσουμε σε ορισμένες ιστορίες που θέλει να προχωρήσει για να εντυπωσιάσει ο κύριος Τσίπρας. Και πριν πάμε σε διαφημίσεις, να σας πω επίσης ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για της κυρίας Λαγκάρντ είπε ότι πρέπει να μειωθεί το αφορολόγητο. Και αν μειωθεί το αφορολόγητο, βάλτε από 400 και πάνω ευρώ
φόρο στις φορολογικές σας δηλώσεις. Όταν για το αφορολόγητο, ο άχρηστος, ο επικίνδυνος, ο καταστροφέας οικονομίας, κύριο Τσακαλώτος,